Εδώ είμαστε. Πώς να μην ήμασταν κάθε Κυριακή βράδυ, εδώ κάνουμε παρέα. Ήρθε και ο Ασλαμάς, τελείωσε το φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Να τώρα αυτό έτσι έχει δύο εβδομάδες. Τις ταινίες πάντως του ΠΑΟΚ τη βγάλανε στου κινηματογράφου. Ξεκινάει 8 Δεκεμβρίου. Ναι. Το ντοκιματέρ ξέρει με ποιον ξεκινάει. Με ποιον. Με μένα. Παίζει αυτό του ΠΑΟΚ. Δεν παίζω, ξεκινάει με μένα. Το έχει κάνει έτσι ο συγχωρεμένος ο Νίκος. Ναι. Και ναι. Μάλλον μου έδωσε και την συγκυριακά, προέκυψε ναι, ναι. Την τελευταία συνέντευξη. Την έδωσε σε μένα πριν πεθάνει. Συγκυριακά. Σε μένα η Βουγιουκλάκη πριν πεθάνει. Σε μένα είχε δώσει την δεύτερη συνέντευξη τον Απρίλιο. Η Αλίκη. Ναι. Κοροϊδεύεις. Όχι, δεν με έχει δει. Βέβαια. Ήταν ή το άρρωστο. Σήμερα έβλεπα και πήρα το σωτήριο δασκαλάκι για 568η φορά στη ζωή μου. Ναι. Το υπάρχει και φιλότιμο. Με Λάμπρο Κωνσταντάρα. Με την θεά Νίκη Λινάρδου. Ναι. Εσύ ήταν παντρεμένη με τον Σεγαλάριο, έτσι. Τον πήρα από αγάπη. Ναι, πρέπει να τον περνούσε καμιά. Να την περνούσε καμιά τριανταριά χρόνια. Τον πήρα από αγάπη. Ναι. Ναι. Και ξέρεις ποια τη ζήλευε. Και την θεά ναι. Μέλπο Ζαρόκοστα. Ναι, την ναι. Την θεά. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση όχι με Ελλάδα, ναι. Με Ευρώπη. Ναι. Δεν έχει μίξει Γαλλίδα με Αμερικάνα. Ναι, έκανε μίξει. Μπα στα θέμα, ναι. Και τώρα παραμένει γυναικάρα, ε. Ποια? Η Ζαρόκοστα. Και τώρα. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι η Ζαρόκοστα. Γύρω σε 90. Ναι. Όχι 90. 85 εκεί, 88. Ναι, μου να είναι. Γκομενάρα. Άνετα βγαίνω. Βγαίνω μαζί τη όλη μέρα, τη λατρεύω. Γυναικάρα. Ρε Ασλαμά. Δηλαδή. Έχεις πει για την Τρέμη. Άντε η Τρέμη είναι 64. Μέλπο Ζαρόκοστα. Πεθαίνω. Τι μόνο 64. Μέλπο Ζαρόκοστα πεθαίνει. Δεν πεθαίνεις εσύ. Είναι 90 χρονών. Τι είπε. Μόνο και τι είπε. Τέτοια. Πεθαίνει, δεν πεθαίνει. Και κύριε δηλαδή. Τι είπε, ρε άνθρωπε. Κάτσε να μα πει ο Μάστορα εδώ. Απίστευτα μάτια. Για Μέλπο Ζαρόκοστα. Κατάλαβε για Μέλπο Ζαρόκοστα. Εντάξει. Σου έχει αποτύπωση. Είναι ηλικία. Είναι σχεδόν συνομιλική. Είναι. Ξέρουν αυτοί. Ο Καρπετόπουλος λέει ο Κάρπετ. Ρε Γιορδάνη, άσε τώρα έχει την πίκρα σου. Κοντά είσαι στην ηλικία, πες για αυτή τη γιαγιά εκεί. Έχει την πίκρα σου. Όχι, η κυρία ήταν πάρα πολύ όμορφη, αλλά τώρα είναι μεγάλη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Παραμένει μια γοητευτική. Μια γυναίκα γοητευτική. Ο χρόνος παραμένει γοητευτική. Είναι το δημοκρατικότερο πράγμα στον κόσμο. Είναι για όλους ίδιος. Ναι, τι λες. Αδυσόπιτος, ε. Όχι, ο χρόνος. Κάποιος τους ευνοεί, κάποιος τους αδικεί. Όχι, δεν είναι. Αυτά είναι τώρα να έχουμε να λέμε. Ο χρόνος γίνεται εδώ. Είναι το μόνο σωστό που έχει πει μέχρι τώρα δηλαδή ο κύριος Μελάτος. Ναι, ο κύριος Μελάτος. Διότι ο χρόνος είναι το πιο δίκαιο πράγμα στον κόσμο. Ναι. Τα άλλα όλα είναι άδικα. Ναι, ναι. Γιατί είναι δίκαιος ο χρόνος. Γιατί σε όλους δουλεύει το ίδιο. Ναι. Ναι, αλλά όμως είναι για όλους το ίδιο. Ευτυχώς που βρήκε ότι είπα και κάτι. Σωστό. Μα ναι. Δεν είναι δικό σου αυτό, είναι του χρόνου το σωστό. Την περασμένη Κυριακή πάντως πήγαινε για πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω γιατί πάει να μας πει. Το... Άμα χάσει το Καφτατζόβλιο κινδυνεύει. Ναι, ναι. Άμα επιμένω. Άμα χάσει το Καφτατζόβλιο. Άμα χάσει. Λοιπόν, για την Μέλπο Ζαρόκοστα, θέλω να μου πεις, η οποία ήταν θεά κτλ. Για ποια λέγαμε που, πριν τη Ζαρόκοστα που. Νίκη Λινάρδου. Η Νίκη Λινάρδου. Ήταν παντρεμένη με το Σαχελάριο ναι. Και τη ζήλευε θανατικά η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Α, τη ζήλευε η Αλίκη. Τη ζήλευε, ναι. Η Αλίκη. Τη ζήλευε θανατικά η Αλίκη. Η Αλίκη, η οποία δεν ήθελε ωραίες γυναίκες δίπλα της. Όχι και... θανατικά, ρε. Φανατικά. Θανατικά. Αλλά το κάνει θανατικά, νομίζω. Θανατικά. Θανατηφόρα, πες το. Ναι. Και φυσικά δεν ήθελε πιο ψηλή παρτενέρ. Ναι. Και ήταν κοντούλα. Έλεγε στον σκηνοθέτη να μην παίρνει προφίλ τον κόλο της. Γιατί ήταν παραδείς, ήταν κολαρού. Ναι, εννοείται εσύ. Ναι, είχε τέτοια. Μην κοιτάς που εμείς βγαίνουμε σαν ρινόκερ εδώ με κάτι κεφάλια, να κάτι μύτες έτσι. Μπορεί εδώ να έρθει ο Αλέντελό και να γίνει η μύτη του σαν το Γιασεμάκι, να πούμε. Εδώ έχει σβήσει η εικόνα. Δηλαδή, έλα ρε Σιζόδη, μου δώσε εικόνα εδώ πέρα μέσα. Σκοτεινά μας βγάζεις. Σκοτεινά μας βγάζεις. Τι έχω εδώ μέσα, ρε πούστε. Έχεις την εικόνα πώς την έχει εδώ. Περίπτερο. Για κοίτα εδώ την εικόνα. Ναι. Ναι, όχι, δεν είναι, δεν μας βλέπουν έτσι. Μας βλέπουν χειρότερα. Όχι, η τηλεόραση έχει από κάτω ένα κουμπί. Α, εντάξει, αμάνια για μένα, αυτό δεν πειράζει. Έτσι που λες η Νίκη Λινάρδου με τον Αλέκο Σακελάριο. Ωραία, ζει η Νίκη Λινάρδου. Όχι, η Νίκη Λινάρδου πέθανε πριν 2 χρόνια από καρκίνο. Μπράβο, ναι. Το είχα κάνει και αναφορά. Μπράβο. Το είχες κάνει και αναφορά. Λοιπόν, ας την Νίκη Λινάρδου εκεί που είναι μια χαρά. Λοιπόν, να πάμε στα θέματά μας. Ήταν μια εβδομάδα ιδιαίτερα δυναμική. Ήταν μια εβδομάδα και ένα Σαββατοκύριακο το τελευταίο με ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό χρώμα στην Ευρώπη. Είχαμε το Μπαρτσελόνα Ρεάλ 1-1.
Είχαμε τη φίλη σου τη Λίβερπουλ να χάνει 4-3. Δεν βλέπετε πλέον το El Clásico. Δεν βλέπετε πλέον. Δεν βλέπετε γιατί. Δεν βλέπετε γιατί. Κούραση ατελείωτη. Τι είναι αυτό, τι είναι, συγγνώμη, τι κελαϊδάει. Όταν ο ειδητή τη είναι και σκηνοθέτη. Είναι ναι, τι. Δεν απαγορεύεται τώρα ένα El Clásico να έχει άσχημο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να είναι κουραστικό. Κάτσε ρε φίλε. Το μεγαλύτερο ντέρμπι στον πλανήτη είναι. Κάτσε ρε φίλε. Τι είναι, κολοκύθια τον μπάτο. Το El Clásico του πλανήτη είναι. Η σειρότερη εκδοσή του modern football. Αν ρωτήσεις, είναι για όψιμους οπαδούς του πλανήτη. Εάν ρωτήσεις 1 εκατομμύριο οπαδούς ανά τον πλανήτη, με 990.000 θα σου πούνε το Real Barcelona. Νεόκοπος μοντέρνος. Μοντέρνος, τι νεόκοπος. Να πιάσεις από το 20, το 30, το 40, το 50 ηλικία. Τα ντέρμπι είναι Boca River, Celtic Rangers, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτά είναι. Τα έχουν ξαναπεί. Άρης Ηρακλής. Αυτά είναι για μοντέρνους. Ναι, Παναθηναϊκός Ηρακλής είναι το ντέρμπι για μοντέρνους. Αυτά είναι για μοντέρνους. Το ντέρμπι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι. Αυτό είναι. Το λες τώρα. Τα κλασικά στον πλανήτη Γη. Τα κλασικά είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτά είναι. Και δεν είναι το. Τα είπαμε, η Γερμανία δεν έχει. Μισό λεπτό. Επειδή ακούνε τώρα και δεν είναι το Ρεάλ, α πούμε, Μπαρτσελόνα. Είναι το Ολυμπιακό. Πιο κλασικό είναι. Πιο κλασικό και διαχρονικό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το 1-3 της Λίβερπουλ, πώς γίνεται 4-3. Η πλήρης εξπερμάτιση. Σ' άρεσε. Το 5-3-2 του Παλαιού. Ένα έχω να πω. Βγάζει δουλειά τώρα, τον άρεσε. Ένα έχω να πω. Άκε. Ναι. Άκε. Ναι. Άκε. Άκε. Είναι σκόρε το τελευταίο γκολ, έτσι. Ο Ενρίκε τρίτο στόπερ δεν θα βάλει ποτέ. Ο Κλοπ δεν θα βάλει τρίτο στόπερ ποτέ. Ο Σπαλέτη είναι βλάκα που παίζει 5-3-2 με τη Ρώμα. Τέλο πάντων έχει πολλά. Άμα σηκώσει το πρωτάθλημα όμω θα λέει μετά άλλα. Ο Κλοπ δεν κοιτάζει την άμυνα, γι' αυτό δεν κοιτάζει. Σφαγή τη United, αλήθεια απέναντι. Ενώ ο Ζουνίδη σήμερα, για παράδειγμα, έκλεισε τα δύο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τα οποία είναι εκπληκτικά στην κόντρα. Άφησε το Ζέκα. Σε κάθε αντεπίθεση να πηγαίνει. Δεν ανέβασε την άμυνά του κτλ. Άφησε το Ζέκα πάνω στο Ροντρίγκες και τουλάχιστον δεν κινδύνευσε. Όχι, δεν ανέβασε την άμυνά του. Στο πρώτο ημίωρο ήταν ψηλά. Ο Πάοκ έπαιξε με 3 χαφ μη δημιουργικά. Είναι δεδομένο ότι μόνο με 3 χαφ, μάλλον μόνο με 2 εξτρέμ καλά, με 3 χαφ μη δημιουργικού που δεν πατάνε περιοχή, που απόκριση αντιπάλου έρχεται ο Λέοβατ για σουτάρε από μέσα απόσταση για να την αποκρούσει. Ο Βλαχοδήμος σε κόρνερ. Εντάξει, τώρα και... από μια φάση και κάθε ομάδα. Εντάξει. Και εμένα. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Ένα σούτ έκανε και πήγε τον γκολ εκεί. Ναι. Δεν είχε θέα ο τέτοιο, δεν είχε. Δεν είχε θέα. Οπτική θέα δεν είχε. Ένα το πάμε στο. Εντάξει, το απέρασε ο διαιτητή. Πανόραμα να βλέπει από πάνω. Τώρα, άμα κάνει κριτική για ένα ντέρμπι το οποίο είχε δύο φάσει όλο και όλο, νομίζω δεν αξίζει. Όχι να κάνω, γιατί να μην κάνω. Άμα κέρδισε, θα αξίζει τον κόπο. Μα δεν αξίζει, δεν μία φάση ο ένα, μία άλλο. Δεν πιστεύω να εστιάσει σήμερα σε οτιδήποτε άλλο εκτό από το δευτεριάτικο σοου. Ποιο δευτεριάτικο. Γιατί κάναμε, α πούμε, είχαμε Κυριακή. Ναι. Τη Δευτέρα έγινε το σοου. Ναι. Δεν ξέρω αν το περάσει ο Ντούκο αυτό. Όχι, σήμερα. Το 3-4. Να μιλάει το Παναγιώτο Πάο. Το 3-4. Κάνε του τη χάρη λίγο. Βγάλει το σοου λίγο έτσι για να γίνει μια απολαυστική. Όχι, κάτσε να τα αφήσουμε έτσι αυτό περίπου. Όχι, βέβαια, γιατί να τα αφήσουμε. Τρίτη πρωί. Καταρχήν, ζητάω συγγνώμη δημόσια. Ναι. Γιατί μου δώσανε, α πούμε, από το σταθμό το είπανε. Παρακαλώ. Ζητάμε συγγνώμη δημόσια από του διαφημιζόμενου. Στο 10-12 που τους φάγαμε 2 διαλύματα. Ναι. Αλλά περιμέναν 39 γραμμές ακριβώς. Ναι. 39 γραμμές ακριβώς υπήρχαν στο 10 με 11. Ζητώ συγγνώμη, γιατί δίνουν λεφτά οι άνθρωποι. Χίλια συγγνώμη, αλλά αυτό είναι καλό να καταλάβουν και αυτοί που διαφημίζονται, εντάξει. Ναι. Συγγνώμη, αλλά ήταν ειδική περίπτωση. Περιμέναν 39 παοκτσίδες να μιλήσουν. Πολύ ωραία. Τι να πούνε. Τι είπαν, δεν λέγεται. Σε μένα μιλήσα 150, δεν λέει κάτι αυτό. Παραπάνω. Εδώ. Έφαγε διάλειμμα. Σα πήρε. Έφαγα δύο διάλειμματα κι εγώ. Έφαγε δύο διάλειμματα κι εσύ. Μάλιστα. Συγγνώμη, παιδιά. Τετράωρη εκπομπή, 150 παοξίδες βγήκανε. Σκασμένος ήταν ο κόσμος. Ναι. Λογικό και επόμενο είναι. Αλλά πες και για το άλλο το σοου. Τι κόσμος. Που ο πρόεδρος σας δεν σας στέλνει στο γήπεδο και δεν πώς. Φεροφωνήξ κόσμο. Τι φεροφωνήξ. Το περίμενε αυτό για να βγει. Το φεροφωνήξ. Όχι, βγαίνει συνέχεια ο κόσμο σε μένα, να ξέρει. Όχι, άλλο λέω. Τι κόσμο. Λαϊκό κόσμο. Φερεφωνήξ. Φερεφωνήξ τι εννοεί, δεν κατάλαβα. Φερέφωνο το φερέφωνο. Φερεφωνήξ λέω. Δεν περιμένει να γίνει αυτή η στραβή για να βγει. Όχι, μπερδεύεσαι, φίλε. Εγώ έχω ακροατέ που βγαίνουν και στι χαρέ, βγαίνουν και στι στεναχώριε. Εσεί έχετε ακροατέ που βγαίνουν στι στεναχώριε. Αυτό είναι. Δυστυχώ φέτο έχετε μόνο στεναχώριε. Οι χαρέ. Η μεγαλύτερη χαρά που πήρε η ελληνική ομάδα είναι το διπλό με στη Φιωρεντίνα φέτο. Όλοι μαζί να μάθετε τι χαρέ, αυτή τη χαρά δεν μπορεί να την κάνει. Η ομάδα δεν πάει ποτέ μπροστά. Αν δεν σβήσει αυτό το παραμύθι, ναι, λοιπόν, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Σου πάλι μου του λες εδώ, διότι όλες μαζί τις χαρές που έκαναν οι ελληνικές ομάδες, άμα τις βάλεις από τη μία πλάστικα και από την άλλη του ΠΑΟΚ μέσα στη Φιωρεντίνα,
Πολύ πιο βαρύ ήταν ο Πάουκ με στη Φιωρεντίνα. Οπωσδήποτε. Ο άλλο έπαιξε με την Αρούκα και το ξεφτέλησε. Με του Μπίσερμαν το ξεφτελήσανε. Λοιπόν, εσύ δεν έπαιξε πουθενά. Ρε παραμύθα, τι λε παραμύθα. Έπαιξε με την Αρούκα. Έπαιξε με την Αρούκα, ρε μελάτε και έχασε. Περάσαμε. Έχασε όμω. Μελάτο δεν είναι. Ήρθε ο Μπερσεβά και σε απέκλεισε. Είμαι σκληράτο. Αν το πα εκεί. Πώ. Λέω αν το πας που το πας είναι σκληράτος. Σκληράτος. Έτσι. Σκληράτος και μελάτος δεν πάνε αυτά μαζί. Λοιπόν, ας την ξυνήλη τη Μούρη και κοίτα εκεί την ομάδα σου. Μελάτος, κοροϊδεύεται 30 χρόνια τους ανθρώπους. Άσε βρε τώρα πάλι με αφιλότιμη. Ρε αφιλότιμη. Τους κοροϊδεύεται ρε. Μέχρι τώρα βρίζατε τον Τζαβέλα και ξαφνικά όλοι συστρατευτήκατε. Δεν ξέρω κανένα Τζαβέλα. Ξέρω ότι το καλοκαίρι θα παίρνατε πάλι το πρωτάθλημα. Όλοι σας. Όσοι μιλάτε πάνω. Μα γι' αυτό σου λέω. Μετά Χριστοπροφήτες, εγώ από τότε σου γίνα κακός. Που όταν ήρθε κατευθείαν στο tweet που το έκανε αυτό. Μέχρι τώρα ήσασταν όλοι απέναντι στον Τζαβέλα. Και ξαφνικά γίνατε όλοι φίλοι του Τζαβέλα. Όχι, εναντίον του κι εγώ. Συνεχίζω να με εναντίον. Δεν μιλάω για σένα. Άκουλο, άκουλο. Δεν μα ενδιαφέρει. Η μεγαλύτερη κολοτούμπα την έκανε ο γιος του Σαββίδη. Ναι. Ο οποίος. Είπε δεν είναι φίλο σου. Ναι, και τώρα βγαίνει και απεταξάνει το Σατανά. Ναι. Εντάξει. Η μεγαλύτερη κολοτούμπα την κάνει εσύ από το μπουλε που ήσουν κόντρα στον Τζαβέλα και τώρα είσαι υπέρ του. Υπάρχει ένα βίντεο. Ήσουν κόντρα και τώρα είσαι υπέρ του. Περίμενε, θα σου πω. Επειδή αυτά θα παίξουν την άλλη Κυριακή, υπάρχει ένα βίντεο μετά το μάτς Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 3-0. Το ξέρουμε εκεί το παιχνίδι. Μισό λεπτό. Που βγαίνω και κατηγορώ τον Τζαβέλα ότι τη στείνει στον Αναστασιάδη και κάθεσαι σαν τον Κούρκο εκεί πέρα και δεν μιλάς. Ποιος? Εσύ. Θα σου το δείξω το βίντεο. Αν μπορούν τα παιδιά το βρουν να το παίξουν, αν μπορούν, την άλλη Κυριακή θα το παίξουν. Και σε λέω εγώ, γιατί δεν μιλάς, Τζόρνταν. Τώρα τι να μιλήσω τώρα. Είναι ο πρόεδρος. Έτσι πες εσύ. Περίμενε. Εγώ τον Τζαβέλα. Μείον 14. Μισό. Επειδή το κάνει ωραία. Εγώ τον Τζαβέλα τον πήδηξα όταν έφαγε τον Αναστασιάδη. Τώρα γιατί το στηρίζεις. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί έχει δίκιο. Έχει ο Τζαβέλας δίκιο. Ναι. Μη μου πεις τώρα είναι πεσμένος και αυτή την παραμύθα ότι τον πεσμένο δεν τον βαράμε. Μόνος του έπεσε. Άκου. Θες να ακούσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, άκου το βεβαίως. Ο Τζαβέλα όταν τον πηδούσε ο Ραυτόπουλος, οι δημοσιογράφοι, οι παύλα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και όλη Τούμπα τον έβγαζε MVP σε κάθε παιχνίδι. Όχι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεν ψήφισαν ποτέ. Άκου τώρα εμένα. Εμένα δεν μου πει για τον ΠΑΟΚ. Άκου εμένα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είχαν τον Τζαβέλα. Η ραδιοφωνική παραγωγή περισσότεροι κάνανε παρέα με τον Τζαβέλα. Πηδούσανε. Όχι περισσότεροι. Και έκανε πάσα ο Τζαβέλα. Συγκεκριμένοι. Άκου τώρα εμένα. Ρε. Τι συγκεκριμένοι. Σου λέω εγώ συγκεκριμένοι. Τζαβέλα ο αρχηγό. Ο γιο του μεγαλομετόχου. Ο φίλο κόσμο του ΠΑΟΚ. Περίμενε ότι είναι πρόβατο. Ναι. Και κάνει. Προβατήλα μυρίζει. Ναι, άμα ποιος μυρίζει προβατήλα. Άμα σε αρμέξω. Σε πληροφορώ ότι όλη η τούμπα βρίζει τον Τζαβέλα. Τώρα. Συνέχεια. Πού πότε. Έχει μεσάνυχτα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ναι. Κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι που είναι δίπλα στον Τζαβέλα τα πνίγουν και δεν τα βγάζουν στον αέρα. Σε κάνω μια ερώτηση. Εδώ δεν μαλώναμε και λέγαμε ποιο ψηφίζει τον Τζαβέλα. Όταν σα είπε ο Αναστασιάδη Τρίπιου. Εσά. Δεν είπε τον Πάο. Όχι. Είπε ότι. Είπε οι μαστρίπησαν. Ναι, μαστρίπησαν. Από μέσα. Από μέσα. Δεν είπε μαστρίπιου, μαστρίπησαν. Ναι, μην είπαμε τρίπιου. Τον έσω. Όχι, δεν ο αρχηγός των τρίπιων. Μαστρίπησαν. Άκου δώρε. Ο αρχηγός των τρίπιων είπε ότι είναι ο Τζαβέλας. Ναι, μαστρίπησε ο Τζαβέλας. Όταν λοιπόν η διοίκηση του ΠΑΟ. επειδή είναι κολλητός ο Γιώργος με τον Τζαβέλα. Ναι. Κακό είναι αυτό. Κακό ήτανε. Πολύ κακό είναι που λέει τώρα. Όχι, κακό ήτανε, ρωτάω. Πολύ καλό. Α, λοιπόν. Εγώ τους φίλους μου δεν τους προδίδω. Ο Γιώργος πρόδωσε το φίλο του. Ναι. Όχι ο Γιώργος. Όχι ο Γιώργος. Ο Τζαβέλας πρόδωσε το δικό του φίλο. Ακουδώ τώρα. Κοίταξε να δεις. Μισό λεπτό ρε φίλε. Ένα-ένα θα τα πάρω. Παιδιά, το θέμα το πιάνετε λάθος. Είναι σοβαρό το θέμα. Ένα-ένα τα θέματα. Όταν λοιπόν ο Αναστασιάδης σας λέει τρίπιους. Όχι μας λέει τρυπή, τρυπίδι και ο ΠΑΟΚ σου είπε. Ακού τώρα τα ελληνικά τώρα. Κοίταξε, τώρα τα ελληνικά όταν δεν είναι. Όταν ο Αναστασιάδης κύριε ΠΑΟΚ. Ο Αναστασιάδης είπε τρυπίδι και η ομάδα. Λοιπόν, ο αρχηγός των τρύπιων, σύμφωνα με τον Αναστασιάδη, είναι ο Τζαβέλας. Ο οποίος του τη στείνει στην Τρίπολη, έτσι φαινόταν. Που είχαν πει ότι έτρεχε σαν την ώρα Βαλσάμι στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα και ο Γιαννιώτας έτρεχε σαν πόρση καρέρα. Τρυπίδι και η ομάδα. Ακού τώρα που πήγαινε για πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αν ήταν ομάδα με διοίκηση δυνατή και σοβαρή, έπρεπε. Να διώξει τον Τζαβέλα τότε
και να κρατήσει τον τίμιο προπονητή. Λοιπόν, καμιά ανωτελεία. Όχι, αγού, βγαίνεις τότε καμιά, και λες. Έκανε το λάθος ο Αναστασιάδης που δεν μίλησε τότε. Σόμ. Τώρα γιατί κάνει λάθος ο Ιβίτς ρε Ραβδούπουλ, για πες μας. Ο Αναστασιάδης, αυτό ο Πετρουλάκης τα είπε. Όχι, εγώ στα λέω εγώ. Έχω πες τον Πιστάκη. Άσε τώρα με πιστό για τον Πετρουλάκη. Εγώ στα λέω εγώ. Εγώ είμαι από χαρτάκι. Εγώ είμαι από αυτούς που παίρνω χαρτάκι. Εσύ με ξέρεις εμένα παίρνω χαρτάκια. Μέχρι προχθές δεν σε ήξερα. Λοιπόν τώρα τι άλλαξε δηλαδή από τώρα. Βλέπω εγώ τώρα ένα στήριγμα που κάνεις πάνω στον Τζαβέλα και βλέπω την κολοτούπα που κάνεις με τον Τζαβέλα. Εσύ πήρες χαρτάκι και τα κάνεις αυτά. Σε ρωτάω εγώ. Ναι. Πρόσεξε κάτι. Τώρα γιατί το στηρίζεις. Τι είπες. Γιατί στηρίζεις τον Τζαβέλα. Τώρα τον πέφτουν όλοι οι Ρίτσαρντ. Ποιο να. Γι' αυτό το στηρίζει τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Μέχρι τώρα. Μέχρι δύο χρόνια ήταν. Ρε άλλο σου λέω τώρα. Μέχρι τώρα τον έκραζε. Μέχρι τώρα τον έκραζε τον Τζαβέλα. Όταν λοιπόν ο Πάο. Όταν λοιπόν ο Πάο. Δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Ναι. Με τον Αναστασιάδη. Ναι. Και στηρίζει τον Τζαβέλα. Ποιο στηρίζει τον Τζαβέλα. Η διοίκηση. Διώξε τον Αναστασιάδη, ναι. Τον κατέβασε στην ΚΑΠΑ 20. Μπράβο στον Άγγελο Αναστασιάδη. Και κράτησε. Τότε φώναζα μαζί σου, θυμάσαι. Και κράτησε. Ναι. Και κράτησε τον Τζαβέλα στην ΚΑΠΑ 20. Μόλις φεύγει ο Αναστασιάδης, ο Γουγού τον ανεβάζει στην ομάδα. Ναι. Ήταν επιθυμία του Γιώργου του Σαββίδη. Ο Γουγού, όχι ο Γουγού. Ναι, το ίδιο είναι. Ήταν επιθυμία του. Του Γιώργου του Σαββίδη, του γιου του Προέδρου. Του Άμπαλου. Ναι, του Άμπαλου. Γιατί όχι. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, η φιλία μέτρησε περισσότερο φαίνεται από αυτό. Ναι. Και έκανε λάθος. Και τα λάθη είναι καλά να τα αναγνωρίζουμε. Όταν λοιπόν. Όταν λοιπόν. Δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Ναι. Μένει ο Τζαβέλας. Ναι. Παίρνει εξουσίες ο Τζαβέλας. Παίρνει συμβόλαιο ο Τζαβέλας. Πολύ ωραία. Εγώ τα έκανα αυτά. Όχι, ο Τζαβέλας. Άρα στηρίξατε. Και ο Γιώργος Σαββίδη. Εγώ λοιπόν έβριζα τον Τζαβέλα και εσείς το στηρίξατε. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Τώρα ο Τζαβέλας παίζει την καλύτερη μπάλα. Νομίζεις. Σαν αριστερό στόπερ, νομίζω. Νομίζεις, ναι, ναι, ναι. Νομίζεις. Πηγαίνει και χάνει ο ΠΑΟΚ 3-4 από, από τον Ατρόμητο. Ωραία. Και ο Ίβιτς, ο οποίος έχασε το παιχνίδι όπως το έχασε και σήμερα, ναι. Δημιουργεί μια κατάσταση για να σώσει ο τον Ίβιτς, κόλο. Ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς, ο κακός προπονητής. Φάσκεις και αντιφάσκεις, διότι στην περίπτωση του Αναστασιάδη. Ο Ίβιτς. Θα ψάξω εγώ την εκπομπή, πρόσεξε να δεις. Μου είπε το εξής. Ναι. Έπρεπε να μιλήσει ο Άγγελος. Ναι. Γιατί δεν μίλαγε ο Άγγελος. Ναι, όταν το σε φάγαν, Άγγελε, γιατί δεν μίλησε. Ναι, το... ναι. Τώρα λοιπόν μίλησε ο Ίβιτς. Άγγελος, ναι. Ο Άγγελος δεν μίλησε όταν τον φάγανε. Ναι. Εντάξει. Ο Άγγελος όμως χωρίς να μιλήσει έφαγε τον Τζαβέλα. Ναι, δεν έκανε το σωματείο μπουρδέλο και ανυπόλοιπτο όπως το έκανε ο Σέρβος. Ανυπόλοιπτο για, γιατί. Ανυπόλοιπτο για, για μια ζωή. Για μια ζωή. Για μια... Μπερδεύεστε, φίλε. Γιατί τα επόμενα 10 χρόνια. Μπερδεύεστε. Για τα επόμενα 10 χρόνια. Μπερδεύεστε, ναι. Άκου τώρα. Τι να ακούσω, ρε φίλε. Για, τα, να επόμενα... Εσύ, για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι. Το πάω κατρόμητο, θα είναι ύποπτο. Για ποιο πράγμα. Και θα είστε τρίτοι. Ύποπτο για ποιο πράγμα. Για αυτά που είπε. Ποιοι είστε εσεί κατά για ποιο πράγμα είναι. Ο Ίβιτς. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βάλω. Και μετά ο Ίβιτς. Μετά ο Ίβιτς. Όταν παίρνει την εντολή από τη διοίκηση, γίναμε ρόμπες επικοινωνιακά. Μετά τα τρίκαλα των ασκευών. Όταν γίναμε ρόμπες επικοινωνιακά. Κάνει το Μελισανίδη. Κάνει το Μελισανίδη και λέει: εγώ δεν είμαι διαστημένο. Ναι. Αλλά για τον κόσμο, τον κακοπροαίρετο. Είσαι συνήγορος, είσαι. Ναι, σε για τον κόσμο τον κακοπροαίρετο. Για τον κόσμο τον κακοπροαίρετο, λοιπόν. Για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και για άλλα κάνω ΠΑΟΚτσίδες. Η ρετσινιά έχει μείνει. Δεν υπάρχει ρετσινιά πρώτα απ' όλα. Υπάρχει μεγάλη ρετσινιά. Θα μας πει ο εισαγγελέας τώρα που κάνει σε κάποια 2-3 άτομα από αυτά εκεί πέρα. Άμα σε καλεί ο εισαγγελέας. Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός Βέρεια είναι καθαρό. Άκου εμένα, εμένα, εμένα. Εγώ δεν μιλήσω, τι μόνο ένα μισό λεπτό. Ολυμπιακός Βέρεια. Δεν είναι τόσο ώρα, εσύ μιλάς. Ολυμπιακός Βέρεια. Εγώ μιλάω. Αυτός και εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω τόσο ώρα. Θα πατήσω, δεν πρέπει ρε φίλε. Το Ολυμπιακό Βέρεια είναι καθαρό. Το Ολυμπιακό Βέρεια βγήκανε ειστημένοι ναι. Στο καραστημένο ματ ναι. Και ομολόγησαν και είπαν το στήσαμε. Και εσείς ψάχνετε. Και ο Ίβιτς το είπε. Ο Ίβιτς τι είπε. Ή αυτή εγώ που σημαίνει ότι δεν κουστάρω τον Ίβιτς. Όχι το ματ γύρω. Χειραγωγημένο το ματ δεν είναι. Τα γκολ ήταν περίεργα. Πρόσεξε να δεις. Και εδώ είσαι και εγκληματική οργάνωση. Έκανε ο Ίβιτς ρόμπα ολόκληρο πάω. Δεν έκανε κανένα ρόμπα. Μπράβο στον Ίβιτς που καταφέρνει να ξυλώσει τη σαβούρα μέσα από τον πάω. Έτσι το βλέπω εγώ. Την κλίκα, αν υπάρχει κλίκα την καθαρίσει. Πού είναι ο Τζαβέλα. Καλά, αυτά τα λες τώρα εσύ. Τόσο καλά και την κόμπο. Τώρα τα λέω. Να τα πω τώρα. Εγώ τα έχω να σε ένα δικό σου δημοσιογράφο γιατί τα έκανε. Μη φωνάζει. Μα εδώ, εδώ, και εδώ. Πέρσι και προπέρσι τα θυμάσαι. Μη φωνάζει. Εδώ, ρε, παλικάρι μου, εδώ. Έχεις πει ποτέ τέτοια που σιρότερα. Αλλού ήμουν εγώ. Εννοείται. Πότε έπεσε. Πότε ρε Κώστα, έγινε αυτό και δεν είναι αυτό. Φέρε μια εκπομπή που είπε. Κατάλαβε. Να τους λείπει τις μισές. Η φτέχεια φέρνει γκρίνια. Φέρε. Όπου το γουστάρει. Φέρε. Σου λέγα κιόλας να μας πει ο Τζαβέλας το 2014. Έκανε άλλο κάτω την ομάδα για να γλιτώσει το κεφάλι. Και να κρίνει την ασχετοσύνη του Ίβιτς. Έφυγες χθες.
Και αν δεν μπορείς, Ιβάν, πούλα και εσύ. Ποιο να βρε τώρα, τι να βρε. Αυτά είναι μηνύματα. Αυτά τώρα, βρε. Τώρα, είναι στημένη, βρε. Αυτή είναι στημένη καταρχήν. Από ποιου. Γι' αυτό στημένο. Από ποιου είναι στημένη. Ναι, από ποιου. Εσύ ξέρει, άσε, δεν με λε εμένα. Σε εκπομπέ υπάρχουν και στημένοι, δεν υπάρχουν. Από ποιου δεν παλικάρι. Δεν ξέρω, υπάρχουν στημένοι από αυτού που δεν του βολεύει. Κάτσε, άκου να σου πω κάτι. Όλο φαντάζομαι. Εγώ τώρα θέλει να κάτσω σε μια εκπομπή και να κάνω αβάντα αυτόν που θέλω. Ό,τι ώρα θέλει. Το στέλνω 5 μήνυμα. Ναι, ρε Τζόρτα. Στημένο τι από πού. Από αυτού που δεν θέλει να. Από την άλλη πλευρά. Ναι. Ποια άλλη υπάρχει την πολιτική στον πάο. Μα πε μου, ποια. Όχι και στον πάο. Μα δεν ξέρω. Και ούτε πρέπει να μάθει. Αλλά υπάρχουν αυτοί που δεν γουστάρουν το κομμάτι αυτό και θέλουν να το κάνουν ζημιά. Έλα, ρε, μην κάνει τον Κινέζο σε μένα. Ποια ομάδα, ρε. Τον Κινέζο σε μένα δεν μου κάνει. Εγώ άμα θέλω να δημιουργήσω. Και έβρε, θέλεις να δημιουργήσω. Μίλα ευγενικά και όμορφα και ανθρώπινα. Σε έβρισα Κινέζο που σε είπα. Και μίλα και α, ευγενικά όπως σου μιλάω κι εγώ. Πάντα ευγενικά μιλάω. Δύσκολο. 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 Και εν διαπουσία μου επί 40 λεπτά πριν το Κυριακές με ξεφτέλιζες. Εγώ εσένα τι είπα. Επί 40 λεπτά. Πες μου τι είπα. Υπάρχουν μάρτυρες τρεις. Ναι, πες μου τι είπα. Εδώ είναι ο ένας. Κάτι τους μάρτυρες εδώ. Εντάξει, ο ένας, οι δύο είναι εδώ μάλλον. Δεν έχω πρόβλημα. Κάνω εδώ γραμμένες εκπομπές. Να είστε καλά τώρα, τι καλά να κάτσουμε, ξεφτύλα γίνατε ρε. Ποιο έγινε ξεφτύλα. Ξεφτύλα έγινε. Πολύ μεγάλη μαγιά έκανε ο Ήβιτς, μπράβο στον Ήβιτς. Μπράβο, μπράβο. Απλά να βάλει το μαγέρι στο κόκαλο. Οι άλλοι καραστημένοι από εκεί που ομολόγησαν, οι ίδιοι στημένοι. Οι ίδιοι στημένοι ομολόγησαν. Στήσαμε το μάτι, το είπανε. 6-7. Πήγαν και στον ανακριτή. Για αυτού είστε κότε, δεν μιλάτε όμω. Και εσύ Ραπτόπουλε και εσύ Ασλαμά. Και όλοι οι περισσότεροι. Είπαμε, είστε κότε. Είπαμε ότι είναι στημένο το δικό σου το μάτσο. Δεν ξέρω. Θέλετε να κάτι υπονοούμε να πετάτε. Δεν ξέρω. Είπαμε ότι το μάτσο. Μοβί λέτε για τον Μπάουκ. Λέτε για τον Μπάουκ για 10 χρόνια. Είσαι θυμωμένο. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορώ να πω. Ίσα που εγώ είπα, λέω ότι δεν είναι καθόλου αυτό, λέω εγώ. Α, αυτό λέτε. Μα δεν καταλαβαίνω. Φίλε, είσαι προκατηλημένο. Γι' αυτό είσαι πάλι ο Τζορτζ Μάικλ το άλμπουμ. Άκου χωρίς προκατάληψη. Λέρωσε ο Ήβιτς για τον κόλο του, το σερβικό, Φιώνα. Την ομάδα. Πώς? Ότι είναι ύποπτοι οι παίκτες που τον στήσανε. Αλλά την άλλη μέρα λέει δεν ήταν παίκτες, ήταν παίκτης. Ναι. Και μετά φοβούμενος τον Τζαβέλα ότι θα του κάνει μήνυση και αγωγή κτλ. Και ναι. Το γυρίζει και λέει: εγώ δεν μίλησα για στημένο. Καλά, αυτό δεν μπορεί τώρα. Μήνυση και αγωγή για. Μείωση προσωπικότητας πουλάνε, δεν ισχύει αυτά τα γιατί πράγματα. Δεν ισχύει. Ό,τι θέλεις να θέσεις, το αποδείξω τι γιατί. Να μου αποδείξεις. Γιατί, δεν γιατί εσύ τι είσαι δικηγόρος. Τι είσαι δικηγόρος. Όχι, έχω μιλήσει και με δικηγόρους παίρνω... και με μανατζαρέους. Εγώ του παίρνω την κασέτα, αν είμαι ο Τζαβέλας. Ναι. Πηγαίνω και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι, όπου θέλει, ας πούμε. Ναι. Ποια είναι η μείωση προσωπικότητας. Ποια είναι η μείωση προσωπικότητας. Κάθε τώρα μιλάει ότι το στοχοποιεί ο Λικουρέζος. Καταρχήν τον υποβιβάζει για απειθαρχία. Ποια είναι η απειθαρχία. Το είπε, απειθαρχία στα αποδυτήρια. Τι έκανε. Το είπε, απειθαρχία. Δεν ήταν πειθαρχημένο στα αποδυτήρια. Στα τρίκα, γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Για απειθαρχία στα αποδυτήρια. Γιατί τον έβαλε και μετά. Και, και για φοβία, ρε φίλε. Φοβία. Ναι. Τι φοβία. Είχε. Τι το φοβία, πώς το λένε. Έλεγε στη Φιωρεντίνα να μας ξεφτυλίζουν, να φάμε πέντε, θα φάμε τρία. Ναι. Έβλεπε το show το τρία και φοβόταν και λέει φοβόταν. Αμφισβητείς αυτά που είπε ο Ήβιτς. Ναι, τα αμφισβητώ εγώ. Ναι, τα είπε ο Ήβιτς αυτά. Είναι τα είπε, τα είπε. Ο Ήβιτς είναι κοτάρα. Ο Ήβιτς είναι κοτάρα. Κοτάρα μεγάλη, θα σου πω γιατί. Δεν υπάρχει μείωση προσωπικότητας. Αφού έχει φόβο με την ήττα ο Τζαβέλας, γιατί τον έβαλε με τον Ατρόμητο και βάγε 4. Γιατί δεν πήγε στην Φιωρεντίνα, ρωτάω εγώ. Ποιος? Ο Τζαβέλας. Γιατί δεν πήγε. Γιατί δεν έπαιξε η Φιωρεντίνα. Γιατί οι ρεπόρτερ σου γράψαν. Φοβόταν. Ποιος ο ρεπόρτερ. Γράψε ότι ήταν άρρωστος. Άσε δεν την γράψε. Η ΠΑΕ έδωσε στον ρεπόρτερ ότι είναι άρρωστος. Δεν είπε η ΠΑΕ. Η κότα, ο Τζαβέλας. Δεν πάει να πούμε τίποτα. Ναι, καλά, και εμείς τρώμε χόρτο τώρα. Οι ρεπόρτερ που θέλουν να έχουν φίλο τον Τζαβέλα για να βγάζουν τις ειδήσεις. Άσε τώρα. Άκου τώρα εμένα. Δεν τρώω τέτοια. Στοχοποιήσατε τον Κλάους. Και τον Τζαβέλα. Στοχοποιήσαμε τον Κλάους. Ναι. Στοχοποιήσατε τον Κλάους και τον Τζαβέλα. Να πάει κοινή γνώμη στον Κλάους και τον Τζαβέλα. Ναι. Γιατί φέρατε κάτι παίχτες οι οποίοι είναι πιο αργοί από θάνατο. Ναι. Του είδα σήμερα. Ναι. Φέρατε. Στοχοποιήσαμε τον Κλάους γιατί ο Κλάους είναι στα καλύτερα του. Δηλαδή παίζει. Περίμενε. Μην μπερδεύεστε ρε τώρα. Στοχοποιήσατε τον Κλάους γιατί φέρατε τον Σακχόφ. Τι δουλειά έχει ο Κλάους με τον Σακχόφ. Σας ξεγέλασαν με τον Βαρέλα. Δεν φέραμε κανένα φόρ. Σας φέραν δεν με απαντάς. Σ' απαντάω. Φέρε μου το φως. Όχι, έχει τον πλατιπόδι, τον κουλούρι. Πετάει ρε φίλε, τον έβαλε 10 παιχνίδια τον Κλάους. Μάλιστα. Είσαι στα κατώτερά του. Ρε άκουδα εμένα. Τι να ακούσε. Για να... Δεν με αποδεικνύεις αυτά που σου λέω. Μαλάτε, άστον αυτό. Αυτός είναι στον κόσμο του. Εγώ είμαι στον κόσμο του. Σε δικό σου κόσμο είσαι. Εσύ μέχρι τώρα δεν μας λέγεις για τον Κλάους. Σαχόφ. Άντε πάλι. Βαρέλα. Ναι. Λέω στοχοποιήσαμε τον Κλάους και με τον Βαρέλα. Και πίσες βαρ. Φέραν αυτούς τους παίκτες στον Κλάους. Και τον Τζάμπα κάπως.
Του έφταιγαν ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Και στοχοποιούν τώρα τον Τζαβέλα, τον οποίο ηλιθίως του κάνανε συμβόλαιο. Στοχοποιούμε τον Τζαβέλα. Τα κάνανε κάτω τον Τζαβέλα σε όλα το στοχοποιούμε. Γιατί του κάνατε συμβόλαιο, κύριε, αφού είναι παλιόπεδο. Γιατί ενώ πούλησε τον ΠΑΟΚ στο μάτι του Ολυμπιακού. Γιατί στηρίζει τον Τζαβέλα, μπορεί να με απαντήσει. Γιατί, κύριε. Γιατί στηρίζει, θα μου απαντήσει. Τώρα έχει δίκιο. Όχι, γιατί έχει δίκιο. Τώρα έχει δίκιο. Εσύ γιατί το στηρίζει που έχει δίκιο, γιατί. Που έχει δίκιο. Στο μάτι με τον Ατρόμητο δεν φταίει κανένα Τζαβέλα. Στο μάτι με τον Ατρόμητο. Μαρκάρι με τα μάτια. Τον βλέπω εγώ, δεν μαρκάρι. Σε ποιον κόλπο. Στο πρώτο. Έλα σου μάθω μπάλα. Εσύ θα με μάθει μια μπάλα. Τη δε στη φάση τώρα, άσε τώρα πια προπονητή. Προσέξτε τώρα προπονητή του ΠΑΟΚ. Που παίζει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη και έχει αυτόν προπονητή. Παίζουν τετράδα. Που έβγαλε το διπλό με στη Φιωρεντίνα για τον κύριο Ήβιτ μιλάει. Άκου εδώ τώρα τον Ήβιτ, τώρα άμυνα που κάνει. Ο άμπαλο ο Ήβιτ. Πρόσεξε τώρα. Σέντερ μπακ Τζαβέλα Βαρέλα. Καταρχήν ο Βαρέλα δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Είναι εκεί να παίζει ο Μαλεζά ή ο Χατζησέα. Του το φορτώνουν. Παίζει αντίπαλο του ΠΑΟΚ ο Λεταλέκ. Ο Λεταλέκ είναι 1,92. Τέσσερα. Περιοχή. Ψηλό να τον πιάσει στο μάτι. Ακούω τώρα πάντα. Ακούω τώρα. Ο προπονητή ο Άμπαλο που φταίει ο Τζαβέλα στον κόλπο πρώτο. Η διάταξή του είναι πάρα πολύ. Οι αποστάσει μεγάλε τη τετράδα του. Δύο μέτρα ήταν. Λοιπόν, ακούω. Σεντράρουν από 40 μέτρα απόσταση αυτή. Από το κόρνερ. Πρόσεξε λίγο. Τι να προσεξω, είδα 50 φορές να τη φάση. Τι να προσεξω. Αντί να πάει ο Βαρέλα πάνω στο Λετάλεκ, αντί να πάει ο Βαρέλα, του πει Βαρέλα, όταν αυτοί σεντράρουν και πάει από εκεί η μπάλα, εσύ νιώθω θα πηγαίνεις, στο Ζαβέλα, φίλε. Θα πηγαίνεις. Είναι, εσύ, νιώθω αυτό το εσύ, πράγμα. Εσύ δεν πάει να νιώθεις εσύ, ρε. Εσείς είστε πίσω, ρε. Εμείς είμαστε πίσω. Αιώνες πίσω. Δίπλα στο Τζαβέλα γίνει τη φάση από τον Βαρέλα την άλλη μεριά. Αφήνει αυτά που λέτε στον κόσμο. Σε ζώνη ο Άμπαλος ο Ήβιτς για να μαθαίνουν παοξίδες μπάλα. Ο Ήβιτς ο Άμπαλος έβγαλε την ομάδα προκριματικά, την έβγαλε play-off, πήγε και κέρδισε μέσα στη Φιωρεντίνα. Είναι ο Άμπαλος που ακούει ο ραπτό προς τον Άμπαλο τον Αλέφαντο. Ακούω εδώ που να το πιάσει τον Αλέφαντο. Ποιον Αλέφαντο ρε, άτυπλος 70 χρόνια. Τι να με πείτε για Αλέφαντο. 30 χρόνια μπροστά. Ο Αλέφαντος είναι ο άτιτλος των Αθηνών Γελάν μαζί με τον Αθηνών μπροστά. Άσε τώρα. Άκου τώρα το, με πεις για τον Αλέφαντο. Το κρεσέντο σου θα τελειώσει τώρα. Καλά, εσύ τα ξέρεις όλα. Όχι, σταμάτα λίγο ρε. Ναι. Ο Άμπαλος ο προπονητής αφήνει λοιπόν τον 1,92. 4. Τον 1,92 Λετάλεκ. 1,94 Λετάλεκ. Ο Βαρέλα που έχει το ίδιο ύψος. Είναι 10 μέτρα μακριά και αφήνει τον Τζαβέλα να πηδήξει με το. Πώς μπορεί να 80. Πήγε να πάρει κεφαλιά και δεν πήγε. Δεν μπορούσε να πηδήξει. Πήγε να πάρει. Οπότε κύριε Ήβιτς, όταν δίνεις εντολές, να τις δίνεις καλά γιατί είσαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν είσαι στην Τριανδρία, ούτε εκεί που είναι ο Μίρτσο στην. Πώς τη λένε, στο τρίτο Αγίου Αντωνίου, ούτε στην Επανομή. Είσαι στον ΠΑΟΚ. Και όταν γίνεται λοιπόν μια σέντρα από 40 μέτρα και ο άλλος είναι 1,94 με τον ανάλογο center back που είναι το ίδιο boy, η ίδια κοψιά, θα το πεις κολλητά. Αυτά στα πει ο Αλέφαντος. Όχι, δεν τα μετά πει ο Αλέφαντος, εγώ τα ξέρω από μόνο. Τι να ξέρεις, δεν χρειάζεται να μου πει. Αριστερό στο περίνο άλλο. Πες το λίγο ξανά, ήρεμα να ακούσουμε. Τζόρτα, κάτσε να τον ακούσουμε, πας και. Τι να ακούς ρε φίλε, είναι εκτός θέματος, είναι άδικο εσύ σίγουρα. Λετάλεκ 1,94. Λετάλεκ, ναι. Φορ. Πρώην Λίβερπουλ. Δεξί στόπερ. Τζαβέλας αριστερό στόπερ. Σωστό. Δίπλα είναι ο. Η σέντρα γίνεται στο πέναλτι. Ναι. Από εκεί. Είναι 40 μέτρα απόσταση. Γιατί σε από το κόρνερ. Μετά το πέναλτι είναι πιο αριστερά. Ο προπονητής που είναι προπονητής, πριν το παιχνίδι στη θεωρία, λέει όταν πάει η μπάλα ψηλά, εσύ ο ανάλογο σωματοτυπικού σωματότυπου χαρακτήρα. Θα πας σε αυτόν που είναι ο ανάλογός σου. Δεν αφήσει τον Τζαβέλα. Τον Τζαβέλα θα τον πει χαμηλά, χαμηλά. Θα πας επάνω στον Νούμπιντες ή απάνω στο δεκάρι, εκεί θα πας εσύ. Άκου τώρα. Ναι, άστα. Ο Άμπαλος ο Ήβιτς κάνει τα λάθη. Πάει στο αριστερό το στόπερ και να πάει το δεξί το στόπερ εκεί να πάρει την κεφαλιά. Δεν παίζω ζώνη ρε φίλε όταν έχω τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Παίξε ζώνη στην Βροντού εσύ. Άσε ρε τώρα. Λέγε. Άσε μας τώρα που παραγγελάς. Ένα προσπάθησε να πάρει κεφαλιά. Εντάξει φτάνει. Και το πούλησε το μάτι. Το βγάλετε πουλημένο. Φτάνει. Άρα είναι μαλάκας ο Σαββίδης που του κάνει συμβόλαιο ένα τέτοιο κοπρόσκυλο αλυταρά. Άραγε είναι μαλάκας ο Τζαβέλας ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την. Τη φιλία! Άραγε! Τη φιλία και την υπηρεσία! Μη βρίσκεται! Μισό ένα από το ρε φίλε! Εγώ όταν μια οικογένεια ρε φίλε με έχει στηρίξει και με έχει κάνει και με κάνει, δεν κάνω αγώνα να το ξεφτυλίσω. Κατάλαβε τι γίνεται. Κάνει αγώνα να το ξεφτυλίσω. Ναι, ρε φίλε. Να μιλήσουμε. Τζαβέλα, οικογένεια Σαββίδη. Πώ, με ποιο τρόπο. Σε όλα. Να μιλήσουμε και για την οικογένεια. Με τον τρόπο με τον Αναστασιάδη. Προτίμησε να διώξω τον Αναστασιάδη να στηρίξω τον Τζαβέλα και αυτό πρόδωσε τον πάω. Άρα είναι βλάκι. Φτάνει. Δεν είναι σωστό ο Τζαβέλα, ρε φίλε.
φτάνει, φτάνει. Άρα είστε βλάκες, ε. Εμείς. Ναι. Εννοείται, σε αυτό το κομμάτι είμαστε βλάκες. Διάλειμμα, διάλειμμα. Φτάνει. Είναι βλάκες. Να πούμε και για τις μικρές ομάδες. Διάλειμμα, διάλειμμα. Διάλειμμα, διάλειμμα. Να δούμε τι λέει και ο Μαλάτος γιατί... Ναι, να μιλήσουμε και για τις μικρές ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για ορισμένους από εδώ είναι για γέλια και γελάει ο κόσμος, γιατί κανένας δεν κοιτάει την καμπούρα του στην Ελλάδα, κοιτάνε τον αλωνών. Λοιπόν, η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι 7 βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό, 5 από τα Ιωάννινα, όχι 8. Τα Γιάννενα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο με τον Ηρακλή αύριο. Η ομάδα κατέβηκε η ίδια. Δεν αλλάζουμε ομάδα κάθε Κυριακή. Άλλαξε τρεις παίχτες μετά το 3-0. Επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κοροϊδεύω τον κόσμο, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού ήταν offside. Του ξέφυγε του επόπτη προφανώς. Μη μιλάς, Χριστιανέ μου, μας έπριξες. Άμα ήταν ένα 0, μας έπριξες με την ομάδα σου. Στο 4-0 μας το λες. Είσαι λίγος. Είσαι λίγος. Θα το λέγες. Είσαι λίγος, ναι, θα το έλεγα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε 24 τελικές και τελικές στην εστία, όχι στα περιστέρια σαν του Αθανασιάδη. Λοιπόν, αυτό που λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Στο 1-0 κουτούμπα έγινε. Το 1-0 έγινε με γκολ που δεν πρόσεξε ο επόπτης, γιατί ήταν πολύ γρήγορη η φάση. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ γρήγορα. Μην μιλάς, μωρέ άνθρωπε. Εντέκατος, σε πού θες να πας για να λες. Εσείς. Εντέκατος. Κουράσατε ρε με αυτό. Εντέκατος. Θα κουραστείς πολύ ακόμα. Λοιπόν. Έλα, ρε, φτάνει με την ιντρικά. Η ομάδα 4-2-3-1 κανονικότατα. Πολύ καλή και οι αλλαγές πολύ καλές. Ο Ανδρούτσος έδειξε καλά στοιχεία 19 χρονών, όπως είναι και ο Ρέτσος και ο Μανθάτης. Βεβαίως. Λοιπόν, έπαιξε στη θέση του Μάρτιν. Να απαντήσω Μαλάτη στο μήνυμα. Ο οποίος είναι... Κατεβαίνεις με ένωση κεντρών. Μην πηδάτε την κουβέντα που πήρε με τα κολλήματα. Όχι ρε φίλε, δεν ασχολούμαι με τα κόμματα. Μην ρε πάτε αμήνυματα ρε, μην τα λέγε ρε. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή εγώ ζω εδώ στη Θεσσαλονίκη 5 χρόνια, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα που δεν λένε, δεν ξέρω γιατί. Κύριε Μπούζο, το καλοκαίρι θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και σήμερα ψάχνατε να βρείτε ποιος φταίει. Φταίτε κι εσείς και ο Θωμαίδης, ναι, που στείνετε συνέχεια ιστορίες με δράκους κάθε Δευτέρα βράδυ. Θα βγει ο Φραγκεστάιν καμιά ώρα από εκεί μέσα, ναι, με τις εγκληματικές οργανώσεις πούντες. Πέστε μας ονόματα επιτέλους. Μην υπεκφεύγετε συνεχώς. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός δεν είναι φυσικά εγκληματική οργάνωση, αλλά όπως βλέπετε, με τον Κιρτζίκη να έχει φύγει ο άνθρωπος, γιατί πέρυσι έβαλε τα 25 γκολ από τα 81 που έβαλε ο Ολυμπιακός. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΟ έπαιζε τερματοφύλακας και έφαγε όλη τη χρονιά 16 γκολ. Κοροϊδεύεται. Λοιπόν, κιόλας, φύγανε τώρα αυτοί. Παπα-Νικολάου. Αλλάξαμε 14.000 και... εκατομμύρια. Και σταμάτα ρε επιτέλους. Σε απαντάω αυτά που λες. Να μην απαντάς. 14.000 είσαι λίγος. Ο γενικός. Εγώ είμαι λίγος. Εγώ είμαι λίγος, ρε μελάτε. 14.000 και το μήνα από πού τα παίρνει αυτά. Σκληράτος είμαι. Μελάτος είσαι, παρακάτω. Σκληράτος. Μελάτος είσαι. Θες να μου φέρεις η θεία σου να δεις. Άντε, μπράβο. Άντε. Λοιπόν, ας αυτά ρε τα έξυπνα. Ας αυτά ρε μπλάχο. Μάθε να αφαίρεσαι σαν άνθρωπος. Εγώ να αφαίρομαι. Λοιπόν, σαν... άμα δεν αντέξεις, ακούσε. Ποια κριτική ρε. Είσαι κακοπροαίρετος. Να σου όλους εκεί κάτω τώρα. Είσαι κακοπροαίρετος. Δεν θέλω να μιλάς σε μένα. Λοιπόν, ακούσε να δείτε. Εάν δεν πάρει ο ΠΑΟ παίχτη καλύτερο από το Φορτούνι, τον Ιντέγε, το Μαρίν, το Τζόρι, το Μάρτιν, το Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος έπρεπε να αποβληθεί, λέει, με τον Ατρόμητο και με τον ΠΑΟ, και προχθές με τον Ατρόμητο στο 4-3 ο Τζαβέλας έκανε το ίδιο πράγμα και δίκαια δεν απεβληθεί, γιατί είχε αλλάξει ο κανονισμός. Οι παίχτες ξέρουν τους κανονισμούς, δεν είναι κορόιδα. Μιλάς για τη φάση τη θύρα 4, Μαλάτο. Ναι, μιλάω για τη φάση που κλάδεψε ο Τζαβέλας τον παίχτη του Ατρόμητου. Δεν ήταν κόκκινη. Όχι. Όχι.
Είπαμε δίκαια, δεν απευλήθη, όπως δεν απευλήθη και ο Μιλιβόγεβιτς. Ναι, στηρίξτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μόνο έτσι θα πάρει κάποτε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εάν δεν φέρει καλούς παίχτες, αφήστε να σας λέει ο Ιορδάνης, ο εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ο Μπούζος, ο πώς το λένε τον άλλον που κάνει το ρεπορτάζ, ο Κώστας, ο Πετρωτός και ο κάθε του βλοκτιστός, ναι, δεν πρόκειται και θα σας φταίνε συνέχεια. Ακούστε τον Αλέφαντο, εσείς τον Γαμαλιώτη, τον Γαμαλιώτη που μιλάς ρε, εκεί πέρα κάτω, κόφτο, που σας ψεκάζει και τα λένε. Κόφτο, η βαθμολογία τα δείχνει. Κόφτο. Για βαθμολογία, λοιπόν, μόνος που παραδείγει στον θα σας ψάει. Φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός από τον εαυτό σας, εγώ σας το λέω για το καλό σας. Πιέστε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο να φέρουν παίκτες, καλούς παίκτες. Αυτά προς ώρα. Λοιπόν, βγήκε ο γραφικός ο αντιπρόεδρος σας, ο κύριος Θοδωρίδης. Βγήκαν όλοι οι επίσημοι του Ολυμπιακού και είπαν ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Πότε? Και εσύ τώρα για το καλό μας. Πότε? Ξαφνικά σε ενδιαφέρει το καλό του ΠΑΟΚ. Σε είπε κάτι όμως, Θοδωρίδης, άκουσε, είπε. Όλοι είδαμε πως έκανε το ότι ήταν η καλύτερη ομάδα από αυτές που αντιμετωπίσαμε. Όχι η καλύτερη ομάδα. Εσύ πώς ακούς μόνο δηλαδή. Σου παραδέχτηκε στο ελληνικά πρώτο γκολ. Ακούς εσύ ελληνικά. Μόνο σου παραδέχτηκε στο πρώτο γκολ. Για να σας λέμε άλλη γλώσσα. Τζορντάν, τώρα που είσαι εντέκατος πιστεύεις θα φάσεις μπρος. Εντέκατος. Μίλα. Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να καθαρίσει η Ελλάδα μέσα στην ομάδα πρώτα. Ναι, να καθαρίσει μέσα, λέ, ό,τι υπάρχει μέσα η ομάδα. Οτιδήποτε στην Αγγλία να μην γίνει το κακό αυτό εδώ πέρα. Ναι, σήμερα το χάρηκα. Τζόρντε, ασλαμάς, λέγε, σ' ακούω. Πώς είδες την Ελλάδα. Τώρα το έργο το ξέρουμε. Θα φύγει ο Ολυμπιακός 20 βαθμούς. Ναι. Μετά θα τον δέα, τον δώσουν και κανένα πέναλι. Θα δώσουν αντίπαλο κανένα μαγικό δέλιο. Εσένα θα σε βγάλουν. Και τότε γίνονται λάθη, θα λέει ο Άγγλο. Πέμπτο θα σε βγάλουν. Εμένα τι να με βγάλουν τώρα. Ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή, ας είναι 11 βαθμούς, 12 πόσο είναι μπροστά, 14 πόσο είναι μπροστά, δεν ξέρω. Ναι. 14. Εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω και το λέω πάλι, ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι και άτυχος, έχει τα προβλήματά του, τρυπήθηκε και τρυπιέται και από μέσα από κάποιους, ναι, όπως π.χ. από τον Τζαβέλα. Λοιπόν, και δεν του βγαίνουν και τα παιχνίδια πολλές φορές και πιστεύω ότι το λένε όλοι ρε φίλοι. Τελευταία ερώτηση. Τώρα να το τελειώσω. Παρακαλώ. Το είπανε όλοι οι αντίπαλοι προπονητές που παίξανε με τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι αντίπαλοι που παίξανε με τον ΠΑΟΚ. Σταμάτα ρε να πούμε τώρα, σταμάτα να ολοκληρώσω. Όσοι προπονητές αντίπαλοι παίξανε με τον ΠΑΟΚ παραδέχτηκαν ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη μπάλα. Ακόμα και ο κύριος Κορακάκης με τον Ατρόμητο. Ακόμα και ο κύριος Σόουζα της Φιωρεντίνα. Ο Παπαδόπουλος ο Νίκος όχι. Ναι, και ο Παπαδόπουλος ο Νίκος το είπε. Το είπε ο Νίκος. Βέβαια το είπε. Παίξαμε με την πιο ποιοτικότερη ομάδα. Με την πιο ποιοτικότερη. Πιο ποιοτικότερη. Ναι. Μιλήσουμε λίγο. Μισό λεπτό. Τζόρνταν, τελευταία ερώτηση. Δύο χρόνια μετά το τρύπημα του Τζαβέλα στον Αναστασιάδη, που χάσετε το πρωτάθλημα γιατί σας τρυπήσανε. Θες να κάνεις μια κριτική τον πρόεδρο που έκανε τον Τζαβέλα συμβόλαιο. Εγώ. Ναι, μια κριτική τον πρόεδρο. Σ' ακούει τώρα. Εγώ νομίζω ότι. Σ' ακούει. Με ακούει, ρε, ξέρω γι' αυτό τα λέω. Και αν δεν με ακούει αυτός, με ακούνε κάποιοι δίπλα του. Δίπλα του. Πρόεδρε, πες, έκανες λάθος. Λοιπόν, πρόεδρε, πληρώνεις τα λάθη του μικρού, ακόμα ένα λάθος του μικρού. Ιστορικό είναι αυτό. Ναι, βεβαίως. Είναι ιστορικό. Καλά, τι νομίζεις, εγώ δεν κάνω κριτική, δεν τα λέω. Μ' αρέσει. Πρέπει να τα κάνω τελάλι, νομίζεις από πίσω, δεν τους τα λέω. Από πίσω. Αλλά τι. Τι από πίσω. Δεν το κάνω. Πάνια, αν ήταν πάνια εδώ, άιτε να γελάτε όλοι εδώ. Τι δεν τα λέω. Από πίσω. Πηγαίνεις και τους τα λες από πίσω, τους τι. Όχι. Έχω κάποιους γνωστούς που είναι εκεί δίπλα και τα λέω. Ναι, φυσικά, το πρόβλημα να το πω. Τι θα το κάνω, τελάλι εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Ό,τι κάνω εγώ στη United. Ναι. Ναι. Εσύ μιλάς με τον ίδιο τον, όπως το λέγανε, τον παππού. Το Ferguson, έτσι δεν με είπες, μιλούσες με τον ίδιο. Ναι, όχι, το γνώρισα, μιλήσα δίπλα. Λες δηλαδή στους ακροατές. Πληρώνεις ακόμα ένα λάθος του μικρού Γιώργου. Λες, από πίσω εγώ τα λέω. Με τη στήριξη της φιλίας που για μένα ήταν καλή στήριξη, αλλά δυστυχώς ο απέναντι δεν το εκτίμησε. Έκανε μεγάλο αγώνα να προσβάλει την οικογένεια αυτήν. Και πληρώνεις ακόμα ένα, το οποίο είναι με λεφτά βέβαια. Ό,τι είναι με λεφτά, τι να κάνουμε. Εγώ θέλω τουλάχιστον από τα λάθη να γίνεις ακόμα πιο έμπειρος, ας πούμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι και να το δεις ψυχρά. Όσοι πολεμάνε τον ΠΑΟΚ να τους βάλεις απέναντι. Εγώ πάντως, αν ήμουν ΠΑΟΞής και έλεγε ο προπονητής μου που το θεωρώ τίμιο, τον Αναστασιάδη, τουλάχιστον το θεωρώ τίμιο. Έτσι τουλάχιστον. Τρελός, αλλά τίμιο. Είναι τίμιος. Τίμιος. Τιμιότατος. Ότι το στήσανε για... και το πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ναι, έτσι έγινε. Και έλεγε τον στήσανε και τον πήρε Ολυμπιακός. Βέβαια και ο Ολυμπιακός βοήθησε με Αρετόπουλους, Καλογερόπουλους, Δημητρόπουλους κλπ. Μη. Άκουδο. Εγώ αν είμαι. Εγώ αν είμαι ΠΑΟΞης, δηλαδή σκεπτόμενος. Δεν είμαι βλαμμένος δηλαδή. Παίρνει το μυαλό μου στροφές. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή αυτός που με έστησε
Διώχνω τον προπονητή και τον κάνω συμβόλαιο 500.000 το χρόνο. Κοίταξε. Και μισό λεπτό. Σήμερα Μήπως δεν ήταν μόνο ο Τζαβέλας θυμμένος. Μήπως το ξέραν και οι άλλοι, ρε παιδί μου. Και πάει το μυαλό σου. Για μένα καταρχήν. Μήπως είστε τρύπες του όζοντος γενικά. Όχι, μήπως είστε εσείς τρύπες του όζοντος. Για μένα καταρχήν. Για μένα καταρχήν δεν φταίει μόνο η διοίκηση πάνω. Ποιο φταίει. Φταίνε και από κάτω. Καταρχήν φταίει ο γενικός αρχηγός. Γιατί είσαι γενικός. Ο Χριωτόπουλος. Γιατί είσαι γενικός αρχηγός. Δεν άξιζε τα προβλήματα της ομάδας. Μάλιστα. Έχει το μερίδιο της ευθύνης. Δεν κατάλαβα. Γενικός αρχηγός, θα πει. Τι. Κάνει κουμάντο στην ομάδα μέσα. Πρέπει να ξέρει τα πάντα. Τζάμπα μισθό είναι ο γενικός αρχηγός. Δεν τζάμπα μισθό. Χαβαλέ μισθό. Όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι τζάμπα μισθός, Παυλόπουλε. Τζάμπα μισθός. Οφείλει να πει αν δει κάτι. Καταρχήν οφείλει να ξέρει το πρόβλημα της ομάδας, τα προβλήματα. Ναι. Και οφείλει να το μεταβιβάσει στους. Βίζες βαρ, 10 κιλά υπέρβαρος, 600.000 το χρόνο. Ο Τζαβέλα στέει, λέει εδώ το μήνυμα. Άσε τώρα. Τι άσε τώρα. Άλλο πει άλλο Τζαβέλα. Ο Τζαβέλα θα έκανε μπουρδέλο εκεί μέσα. Μη. Αλλά του κάνατε συμβόλαιο 1,5 μήνα πριν. Και αυτό που τα έκανε μπουρδέλο, ο προπονητή εκείνο ο άχυλο. Θα πληρωθεί ο Τζαβέλα για να ξέρετε κιόλα. Θα κοιτάξει καταρχήν να πουληθεί. Αν δεν γίνει το deal για να πουληθεί, θα πάει ιδανικό κάπου. Μισό-μισό πώ θα γίνει το deal. Λοιπόν, διότι δεν τον συμφέρει και τον ίδιο τον Τζαβέλα. Να μείνει στον Πάο. Να μείνει στον Πάο γιατί θα είναι εκεί στον Καρσία. Ο Καρσία το λέει φάνη μου και την μπάλα, φέρνει μου την άλλη μπάλα. Και δεν θα παίξει ούτε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ούτε στο Μουντιά. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν ο Γκαρσία, αυτό τον έφυγα να μάθω. Μετά τον έφυγα. Είναι ο Γκαρσία αρχηγό. Οπότε τον συμφέρει τον κύριο Τζαβέλα ναι. Να μισά-μισά, ξέρω εγώ, να πουληθεί, να βρει ομάδα. Να την κάνει το καλύτερο του. Με κάνει όμως εντύπωση εμένα τώρα όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη που τον κράζανε και στην Αθήνα που τον κράζανε γίνανε ένα και τον στηρίζουν τώρα όλοι αυτοί μαζί. Ναι. Και λέω εγώ ότι αυτοί όλοι τον στηρίζουν διότι θέλουν το πρόβλημα στον ΠΑΟ. Αυτό λέω. Αυτό είναι. Εντάξει, είναι από αυτήν. Λοιπόν, λέγε. Όχι, ο Ασλαμάς έχει να πει κάτι άλλο. Γιατί πάμε, τι θες, πέρα το, τι θες. Πήγε να κλείσει Γιάννε, αύριο. Άμα ακούεις φίλε μου την ειδικιά μου την εκπομπή και ο σταθμό που λες εσύ ρε τραχανομαϊτανέ, θα δεις ότι γίνεται χαμός. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Πάει. Ο Τζόρνταν σήμερα δεν σε φτάνει μια εκπομπή ολόκληρη. Λέγε, Ασλαμά. Καταρχήν άλλο πάει. Ο Ηρακλής πρέπει να μπήκε στο βιβλίο Γκίνες. Ότι. Λογικά, με αυτή την ανακοίνωση. Δεν του θέλει ο πρόεδρο του. Μα τι... Δεν θέλει τον κόσμο, ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, ρε Πώστε. Καλά, ρε φίλε, 7 φορέ με διακόψε. Τι συγγνώμη, έχω πει 2,5. Καλά, μου εδώ πέρα. Λέγε, ρε Ασλαμά, πάρε. Λοιπόν, ο Ηρακλής να μπήκε στο βιβλίο Γκίνες. Φέτος για διάφορους λόγους έγινε και αυτό, α πούμε. Υπήρχε και τον Γκίνες, πραγματικά. Εγώ θα πάρω στο γραφείο του Γκίνες εδώ να ειδοποιήσουν να μπει το ρεκόρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαλάτε το που κάνει, όσο μου προκαλεί παρέμβαση. Θα δούμε αύριο τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω, το βράδυ τα παιδιά είχαν με συνάντηση. Μετά τον αγώνα του βόλεϊ έγινε συνάντηση στα γραφεία. Με τον Απόλλωνα Αθηνών πόσα εισιτήρια κόψατε. Δεν ήμουν στο στούντιο. Α, ναι. Και αύριο θα είμαι στο στούντιο. Ναι. Ο Καγιούλης είναι ακόμα εκεί. Ο Καγιούλης είναι ακόμα στον Ηρακλή. Είναι ο Καγιούλης. Ο Καραβασιλίδης λέει από ό,τι είπε ο άνθρωπος ότι πλέον δεν ενδιαφέρομαι. Ναι. Αυτός ο Κρεατέμπορας. Κρεατέμπορας είναι. Ναι. Εντάξει, παιδιά τώρα τι να πω. Ναι. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Ναι. Αύριο ο Ηρακλής παίζει. Τώρα δεν. Τα κλειστά θα συχαίνομαι. Πραγματικά do or die παιχνίδι. Πραγματικά do or die, ας πούμε. Ευτυχώς σήμερα έχασε η Λάρισα. Μπράβο, Ατρομητάρα. Μπράβο. Η Βέρεια, το λέω, συγγνώμη σαν αγορό του Βέρεια, του ακροατέ. Πήρε το χ. Συγγνώμη, δεν λέμε κακή για τη Βέρεια. Επειδή είμαι ρακλητή αυτή. Θέλει τι κρεατοελιέ του τυπά. Ο άλλο ο παππού που μοιάζει με τον Πασχάλη Τερδί. Φαίνεται σαν να εδώ για το. Είναι κουφάρι με τα μηνύματα. Αυτό το αλοάκι τι είναι, γιατί εγώ δεν ξέρω τέτοια ελληνικά. Το αλόα. Το αλόα βέρα. Αλόα βέρα, αλόα βιτάλ. Λέγε το Τσιγκρίσκι, τι έγινε. Λοιπόν, σκεφτούμε το άλλο. Λοιπόν, ένα σχόλιο για όλη τη συζήτηση που άκουσα τόση ώρα στοργικά στην Κομίτσα. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν. Στοργικά θες να πεις. Ναι. Στοργικά είναι. Στοργικά, συγγνώμη. Έγινε στο Λάρι Σαζάκηθο πριν 2 χρόνια στη Β' Εθνική με αίτημα του Πλεξίδα. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν. Στο. Λάρι Σαζάκηθο. Α, Λάρι Σαζάκηθο, συγγνώμη. Ναι. Ευχαριστώ τον γιατρό. Ο Τρικαλινό είναι. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν. Ναι. Ένα μικρό σχόλιο γιατί δεν μου αρέσει να μπαίνω στα ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Αν ήμουν Σαββίδης, ναι. Πριν 2 χρόνια θα διώχνα τον Τζαβέλα δηλαδή. Εννοεί... Άργησε, γι' αυτό του κάνω εγώ πλάκα του Σαββίδη. Ναι, δεν έκανε λάθος. Φάτε στη μάπα τώρα. Φάτε στη μάπα τη χρονιά τώρα. Αλλά στοχοποίησε τον Τζαβέλα και τον Κλάους για να καλύψει τις κακές μεταγραφές που έκανε. Αλλά επίσης δεν θα άφηνα και προπονητή μετά τη συνέντευξη τύπου αυτή που έδωσε να δουλεύει στην ομάδα μου. Από εκεί πέρα να πάω λίγο να πω 2-3 πραγματάκια. Ακούγεται ότι ο Τζαβέλας είναι να έρθει στην ομάδα σου.
Ακούγεται, εντάξει. Πάρτε ναι, είναι το καλό να το γέρεις. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, από το να παίζω με τον Τίντακ, αλλά ως αριστερό μπακ εγώ τον θέλω. Όχι, δεν στόχο, θέλει. Όχι, ο Τσαβέλας, μάλλον καλά, αυτά τα δεν θέλει τώρα, δεν θέλει. Κάτω, δεν θέλει 60-70 μέτρα, δεν θέλει τα 15-20. Ναι, μαλάκα, κοροϊδό. Κώστα, δεν είναι κάτω κανένα καφενεδάκι να μας λέει που θέλει να παίξει. Έλα μωρέ, εντάξει, με τον αυτό ένα center forward παίζει. Καλά, είναι εμείς και καφετέρια. Ναι, λοιπόν, ναι, καλά. Εδώ μιλάμε, έγινε καψιμίο πάω. Ναι. Λοιπόν, συνέχα. Για μένα θεωρώ ότι το παιχνίδι το χθεσινό με την Κέρκυρα ήταν ίσως το κορυφαίο παιχνίδι που έχουμε κάνει φέτος. Και ξέρω ότι πάρα πολλοί θα το αφισβητήσετε αυτό που λέω. Γιατί για μένα το αποτέλεσμα πολλές φορές δεν λέει την αλήθεια. Όπως είχα βγει την προηγούμενη Κυριακή και είχα πει ότι ήταν μαγική εικόνα το 3-0 επί του Πλατανιά. Έτσι θα πω, δεν ξέρω αν είδατε το παιχνίδι του. Το είδαμε. Το είδαμε και το θεωρώ ότι παίζαμε μόνοι μας και ήρθαμε 1-1. Δηλαδή στη μία και μοναδική τελική που έκανε η Κέρκυρα και μπράβο τη, συγχαρητήρια, γιατί είχε και ένα. Για μένα με έχει αφήσει εδώ, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον εξαιρετικό τερματοφύλακα της Κέρκυρας, ο οποίος τον είδα δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο. Πώς το λένε αυτό να ρε. Κουτζαβασίλη και είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Τον είδα και αυτός. Όχι. Τον είδα και με σένα, μαλάτε. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε βλέπω λίγο ξυνισμένο, δηλαδή χαλασμένο. Το Τζόρνταν, τα μούτρα του δεν. Δεν ξέρω πώς θα είδε το προγνωστικό που έδωσε, επειδή σε άκουσα μεσοδόματα. Έπρεπε να πέσει μέσα σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, σωστά το έδωσες για μένα διπλό. Λοιπόν, ο Μωράς κατέβηκε με ένα σχήμα 4-4-2 για πρώτη φορά σε ρόμβο, με κορυφή του ρόμβου. Για πες λίγο το ρόμβο. Λοιπόν, κορυφή στο ρόμβο ο Μάνταλος. Δύο εσωτερικούς σκαφ. Δεξιά έχει τον Γιώχανσον, αριστερά του τον Γαλανόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω, Μάρια, αν έχεις παρατηρήσει αυτό το παιδί. Θυμάστε που σας είχα πει πριν ένα μήνα, κρατήστε το όνομα αυτό. Και εξαιρετικό παιδί. Μήπως αυτόν εννοούσε πριν ξεκινήσει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σου πω τι έκανε. Και πίσω κόφτη καθαρό μπροστά από τη τετράδα της άμυνας σε ζώνη ήταν ο Σιμόες. Ένα κόφτη είχε, ναι. Και μπροστά δύο καθαρά φορ, δύο εσωτερικοί. Ένα ψηλός και ένα κοντός όπως αρέσει τον Μάριο να παίζει. Ο Αλμέιδα με τον Αραβίδη. Δυστυχώς αυτά είναι τα center for της ΑΕΚ. Για μένα καταλογίζω πολύ μεγάλες ευθύνες στο γεγονός ότι δεν μπορεί εύκολα να σκοράρει η ομάδα σε αυτά τα δύο παιδιά. Βάζουν ένα γκολ τα Χριστούγεννα. Συγγνώμη. Αυτό το σχήμα εσύ το θεωρείς επιθετικό? Ναι, δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι, Κώστα. Εγώ είδα ότι. Στάσου λίγο. Κάτσε, Κώστα, θα σου απαντήσω. Αυτό το 4. Θεωρώ ότι με το σχήμα αυτό η ομάδα ήταν για πρώτη φορά συμπαγής. Δηλαδή ήταν κοντά οι γραμμές. Ανασταλτικά δεν φάγαμε πρόλογο. Δηλαδή δεν δίναμε τη δυνατότητα στην Κέρκυρα να μας απειλήσει. Αυτό το σχήμα και βγάλαμε και σε σχέση με άλλα παιχνίδια περισσότερες τελικές και προϋποθέσεις για γκολ. Αυτό το σχήμα. Ήταν θέμα για μένα. Αυτό το σχήμα. Θέμα χρόνου να μπει το δεύτερο. Άκουδο εμένα. Άρα πάρ' το μάτς αυτό, ρε. Ναι, όντως. Όντως, γιατί ο Ολυμπιακός μετά έχει Γιάννενα και με μια πιθανή γκέλα. Καλά, Γιάννενα, Ταλκά και τον Ηρακλή, για άλλο λόγο. Ναι. Δηλαδή, μια πιθανή γκέλα του Ολυμπιακού. Όχι, ρε Τζόρτα, κάτσε να το ξαναπεί. Δεν πήθη η ομάδα, πώς θα πήθη και κανένα. Αυτό το σχήμα τι σημαίνει, ρε. Ξέρεις τι σημαίνει. Μη μου πάθεις να. Ρε, αυτό το σχήμα τι σημαίνει, ρε. Μια ώρα σε μιλάω, ρε μαλάκα. Εμένα κοιτά, στα μάτια κοιτά. Αυτό το σχήμα ξέρεις τι είναι. Είναι το φάντασμα του Πογιέτ. Ναι, θα το αποδείξω γιατί. Πολύ από την παρατήρησή σου, ναι. Θα το έλεγα στη συνέχεια ότι για μένα χθες η ΑΕΚ έδειξε την εικόνα που είχε η ομάδα πέρσι επί Πογιέτ στο χρονικό διάστημα. Όποιος γράψει ουδανός. Έπαιξε 4-4-2 με ρόμβο, είναι ένα μπασταρδεμένο. Ήταν ρόμβο, γιατί το γύρισε Κώστα μου στις αρχές του δευτέρου μηχρόνου, αν το κατάλαβες, σε κάποια φάση ένα καθαρό 4-4-2 στην ευθεία, αλλά το ξαναεπανέφερε. Φίλε, όταν έβγαλε Αραβίδη και έβαλε πατήτο στη θέση. Αυτό το σχήμα έχει ένα στόπερ. Για να παίξει τάσο, ρε φίλε. Εδώ είναι φουλ άμυνα αυτό. Αυτό είναι. Παίζει στην ουσία με τρία μυστικά. Αμήν βλέπετε κάτι, το κάνω συνέχεια όλοι και σε όλο τον πλανήτη. Αυτά εδώ είναι σχηματισμοί. Ναι, άλλο ναι, σχηματισμό, ναι, 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 άλλο σύστημα. Δηλαδή μπορεί με ναι, αυτό εδώ να παίξει τάσο. Για το σχηματισμό μίλησα, Μάρια. Για το σχηματισμό λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Έχει ένα στόπερ. Δηλαδή αυτό, επειδή κοίταξε να πει. Μου γάμω την σου, ρε. Άκου εδώ, ρε. Αυτό το σχήμα είναι μπάσταρδο. Έχει ένα στόπερ. Εσύ με τρία εξάρια, ρε. Δεν είναι εξάρια, ρε. Ο Γαλανόπουλος εξάρι είναι. Εξαροστόπερο είναι. Και το βάλεις αυτό να πλευλοκοπήσεις. Τον είχε εσωτερικό, ρε. Άκου εδώ, ρε. Δεν έπαιξε με καθαρά εξάρια. Άκου εδώ, ρε. Σιμόες εξάρι. Γαλανόπουλος εξάρι, Γιώχανσον εξαροχτάρι. Και μπροστά του στο ρόμβο. Το ρόμβο πρέπει να πλευλοκοπεί ο πλαϊνός. Ο Γιώχανσον και ο Γαλανόπουλος δεν πλευλοκοπούνε. Και να πατάει αυτός που είναι κορυφή στο ρόμβο στην αντίπαλη περιοχή όταν επιτίθεσαι. Να γίνεται δηλαδή και αυτός φορ. Τον Αραβίδη σε τι ρόλο τον είδες να σε εκείνο το μάτς? Σου είπα, έπαιξε με καθαρά δύο. Έπαιξε ένα σχήμα αμυντικογενή στην Κέρκυρα. Που σημαίνει εδώ δεν θα καταλήξω. Μιλάς μια ώρα και δεν λες τίποτα.
Αυτό το σχήμα. Αυτό το σχήμα είναι του Πογιέτ. Είναι σαν να λέει τον άλλον: το υλικό μου δεν είναι για να παίξω μέσα στην Κέρκυρα. 4-2-3-1. Εγώ που το κατάλαβα. Ναι, αυτό, ναι, εσείς δεν το καταλάβατε. Και γράφουν οι εφημερίδες 4-4-2 στο Ρόμβο. Αλλά η συνταγή του Ρόμβου είναι αμυντικογενέστατη. Είναι πάρα πολύ κλειστή απέναντι σε μία Κέρκυρα. Έπαιξες με περισσότερα χαφ εσύ. Έτσι, για να πάρεις το κέντρο. Για να πάρεις το κέντρο. Πράγμα για να πάρεις... που το κατάφερε, έλεξε το παιχνίδι, ναι, με καλύτερη κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό για το Μελισανίδη? Τι σημαίνει, πες του το. Του δείχνει ότι χρειάζομαι, μα του το έπαιξε κάθαρα 5 μέρες πριν τον αγώνα, ότι δεν έχω ποιότητα, ότι θέλω μεταγραφές. Ό,τι του πω. Εννοείται. Ό,τι του είχε πει ο Ρουγάνος πέρσι. Και εγώ μόλις διάβασα τις δηλώσεις του Πορτογάλου αυτές, λέω αμάν, τρίζει καρέκλα του. Πάμε διάλειμμα λοιπόν, και ανοίγουμε γραμμές. Πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να πάρουμε κόσμο. Τζόρνταν, μη με έχεις αυτό το ύφος, το στεναχωρεμένο, το στριφνό. Το αυτό, με έχεις. Τι να κάνει κολοσσό. Είσαι απεριποίητος, δεν πήγε στην κυρία να σε κάνει τη φαβορίτα. Σε βλέπω. Τώρα, αυτή τη βδομάδα πάμε στην κυρία Έφη, διότι την άλλη βδομάδα έχουμε και ξεκινάμε και το τηλεοπτικό ρετρεφίσι. Α, πες τι, κάνε το διαφήμιση. Την άλλη Δευτέρα, όχι αυτή τη Δευτέρα, όχι αύριο, από την άλλη Δευτέρα. Τι θα κάνεις εδώ. 8 με 10 αθλητική εκπομπή και εμείς φυσικά. Πώς θα λέγεται. Έχω τρεις. Τρεις ονομασίες, τώρα θα βρούμε την καλύτερη ακόμα. Ποια, εσύ ποια θέλεις τώρα. Θα δούμε, θα δούμε. Πες για να μάθουμε τι. Είναι το Όλα στη Φόρα, είναι το Αθλητική Βοριάδες, είναι ξέρω εγώ και κάτι ακόμα, θα το δούμε αυτό. Ποιοι θα είστε εδώ δηλαδή. Θα έχω ένα φίλο μου Αριανό. Φίλο Αριανό, ναι. Έναν φίλο μου Παουξή και μια φιλινάδα μας Παουξού. Παουξού, θα βάλεις γυναίκα μέσα στο στούντιο. Αλλά γιατί όχι. Θα πατώσεις. Τσακάλα. Τσακάλα. Να το δούμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα πιάσω ρετυρέ. Ρετυρέ θα πιάσω. Το κανάλι Τζόρνταν που. Εδώ φίλε. Εδώ. 8 με 10. Δευτέρα. Δευτέρα. Μετά το. Μπράβο. Ναι. Πώς θα λέγεται. Παοξίδικη δεν θα είναι. Θα δούμε. Παοξού, Παοξή, Αριανός και άλλο ποιο θα είναι. Εντάξει, έτσι ξεκινάμε και βλέπουμε. Μπορεί να πάρει κι άλλο. Θα δούμε. Ναι. Έτσι ξεκινάμε. Κάθε Δευτέρα 8 με 10. Από την άλλη Δευτέρα, όχι από αύριο δηλαδή. Μόνο Δευτέρα θα είσαι. Δευτέρα. Κανονικά πρέπει να πάρει κι άλλε μέρε. Δεν βολεύουν τα ωράρια. Δεν βολεύουν τα ωράρια. Είσαι πολύ άσχημο. Άμα χρειαστεί Ερακλειδέα, πες μου να σου βρω. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ναι. Ερακλειδέα και Αριανό πάρε να πα σίγουρα στον πάγο. Θα πάρουμε οπωσδήποτε. Εγώ... Όχι για μένα, μην γίνει παρεξήγηση. Ναι. Να σου βρω, υπάρχει. Ναι. Μην πάρει Αριανό και Ερακλειδέα. Το λέω εγώ. Όχι, θα πάρω. Θα πατώσει, δεν πρόκειται. Δεν είναι, είναι, πρέπει να ενημερωθεί. Καλύτερα να έχει ένα Παοξί αντίθετο με σένα. Δηλαδή να κάνει αντιπολίτευση σε σένα, να πάρει δηλαδή όλη την πλατεία μαζί των Παοξίδων. Εσύ με τον πρόεδρο, άλλο ενάντια στον πρόεδρο. Θα τα λέμε όλα, δεν έχει τώρα. Εντάξει, θα τα λέμε όλα εδώ λοιπόν, πέρα. Λοιπόν, θα πάμε το, κόσμο. Θα το πούμε και από το ράδιο, βέβαια. Αυτό, ναι, εκεί, ναι, από ναι, 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 ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Κώστας Ολυμπιακός. Καταρχήν, έτσι όπως σε είδα στο τώρα που είσαι βλέπω YouTube, είσαι σε φοβερή φόρμα, πιστεύω σημαντικά και βγαίνει στην εκπομπή και εδώ και στο ραδιόφωνο. Πιστεύω στο live 6 ώρες για πλάκα. Έχει πάει πολύ καλά. Λοιπόν, είσαι από τον Καναδά. Ε? Από τον Καναδά είσαι, Κώστα, εσύ είσαι. Όχι, από το Φάλιρο, ποιο Καναδά. Λοιπόν. Φάλιρο Θεσσαλονίκη εδώ. Αθήνα, λοιπόν. Όχι, όχι, από παλιό Φάλιρο, Αθήνα. Αθήνα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ένα ευχαριστήριο στον Λίλο Ναγητή, ο οποίο καθόταν και περίμενε για να μιλήσει τη σειρά του. Και αν και έχει τον πόνο του, δεν έκανε τίποτα περίεργα. Και γενικά που σέβεται όσου βλέπουμε στην εκπομπή, μπράβο. Από εκεί και πέρα, μαλά το συνέχισε έτσι, είσαι άξιο εκπρόσωπο του Ολυμπιακού. Πάμε καρφί για το 7ο συνεχόμενο. Ο Μαρινάκης πάει να σπάσει όλα τα ρεκόρ και όλοι είμαστε μαζί του. Ας λαμά αύριο το πρωί πιστεύω να κάνει σοβερή ευκολία. Αλλά ο Μερτά στον Πειραιά, ο Μερτά. Κριτική δεν μπορείτε. Sorry Κώστα, πες μου, συγγνώμη Κώστα. Ορίστε. Δεν άκουσα καθόλου τι είπες για μένα, κάτι συγγνώμη δεν άκουσα. Τίποτα, λέω αύριο το πρωί 10 η ώρα θα βάλω να ακούσω λέει γιατί πιστεύω θα έχει σοβερή ευκολία αύριο. Μετά αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ θα περάσουμε ωραία το μεσημέρι το πρωί. Έλα γεια. Κάτω είστε του Μπεκί όμω ο Μερτά, ε. Μούγκα. Έλα γεια. Μούγκα κάτω, Μούγκα. Κόκοκο στον Πειραιά, κόκοκο, κάντε κότα. Μείον 14. Κάντε κότα, κάντε την κότα εκεί. Κότες είστε εσείς. Λίγο πήγαινε, λίγο άρχισατε να καυγίζετε όταν δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός. Κύριε Μπέντο. Τι κοκοκό στον πρόεδρο όμως, κάντε την κότα. Έτσι καλά, μπράβο. Κοκοκό, μείον 14. Σας κάνανε να είστε κότες, καλά σας κάνανε. Μείον 14, είσαι σε πολικό ψύχος ήδη. Φέτος όπως όλα τα τελευταία χρόνια το πήγαινε λιγότερο. Πετρέλαιο επιγόντιο. Καλημέρα κύριε. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς. Παναθηναϊκός από Σέρες. Να ρωτήσω λίγο κάτι Κώστα θέλω. Τον Ζουνίδη πώς τον είδες σήμερα? Γιατί έχω την εντύπωση ότι
είναι η πρώτη ομάδα Παναθηναϊκός που δεν δέχεται από τον ΠΑΟ κατεπίθεση, από τις ομάδες που έχει παίξει ο ΠΑΟ. Να φεύγουν δηλαδή στα άκρα ο Ροντρίγκες, ο Τζάλμα. Δεν το είδα αυτό σήμερα από τον ΠΑΟ. Ούτε στη Φιωρεντίνα τους ξεπατώσανε, sorry για την έκφραση. Μπορώ να σου εξηγήσω το γιατί. Κάτσε σου εξηγήσω. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό από την ομάδα μου και νομίζω ότι είναι του Ζουνίδη αυτό. Φυσικά και θέλω από όλους τη γνώμη. Και από τον Μαλάτο σαν αντίπαλο και από όλους. Γιατί τη σέβομαι τη γνώμη ολονών και θέλω από όλους την άποψη. Αλλά πιστεύω ότι με το άλλο το ανέκδοτο που είχαμε στον πάγκο, γιατί ανέκδοτο ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν προπονητής, ήταν ανέκδοτο. Θέλαμε να περάσουμε και τον Ολυμπιακό. Με τα ψέματα δεν γίνεται αυτό το πράγμα και επιτέλους κάποιος πρέπει να το πει. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει τον Ολυμπιακό με τα ψέματα. Πρέπει να τα βάλουμε με τις διοικήσεις μας και δεν είμαι βαλτός, είμαι Παναθηναϊκός. Το τονίζω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έτσι, να τα βάλουμε με τις διοικήσεις μας και να απαιτήσουμε. Να απαιτήσουμε. Αν δεν απαιτήσουμε, δεν γίνεται. Γιατί τα μαγαζιά είναι τεράστια. Δεν γίνεται Παναθηναϊκός, Κοντζάν Παναθηναϊκός. Λοιπόν, σας το λέω ειλικρινά, στην τιμή μου δεν είμαι βαλτός, δεν είμαι Ολυμπιακός. Είμαι ένας απλός αγνός Παναθηναϊκός. Γέννησες. Ωραία, αυτό την άποψη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κόσμος, μόνο μία φρασούλα κατευθείαν. Εμένα παίζουμε με λίγα λόγια. Όχι, να το ρωτήσω εγώ, έκλεισε ο φίλος. Έκλεισε, θα πάμε πιο γρήγορα. Δεν ανέβασε την άμυνά του ψηλά, γι' αυτό δεν έφαγε κόντρα. Σήμερα παίξανε και οι δύο για να αποφύγουν τον ντόρ του οπαδού. Ναι. Αυτό. Το άλλο είναι. Ότι ο ΠΑΟ είχε τρία χαφ που δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Τώρα, είχαν τρία χαφ που δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Τρεις. Που δεν πατάνε περιοχή. Που δεν ντουμπλάρουν πλάι στο Ροντρίγκες επιθετικά και στο Τζάλμα κάμπος. Ο σέντερ φόρο Κουλούρης είναι μονοκόμματος σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Δεν ντουμπλάρισαν τον Ροντρίγκες επιθετικά ο ΠΑΟ. Δεν ντουμπλάρισαν επιθετικά τον Τζάλμα Κάμπος, ο ΠΑΟΚ να τον ντουμπλάρει, να τον βοηθήσει. Και αυτό που λες στο λοιπόν, ίδιο. Απ' την άλλη μεριά ο Ζουνίδης το έκανε ιδιαίτερα με τον Ροντρίγκες, τον πρόσεξε πιο πολύ και σε δύο-τρεις φάσεις που χτυπάει κόρνο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι στο στοιχείο του να κάνει αντεπίθεση, έχει κολλητά το ζέκα που είναι στην ταχύτητα. Τον περιόρισε σε κλειστό χώρο, μην το κουράζουμε. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ τον καλό του στοιχείο που είναι ο ευνηδιασμός. Αυτό το πράγμα έκανε ο Ζουνίδης. Αυτό το πράγμα έκανε ο Ζουνίδης. Κατά τα άλλα και ο Παναθηναϊκός είχε ένα center for μετά το συμβόλαιό του ανύπαρκτο. Ναι. Εγώ με αυτό το Βαρέλα περίμενα σήμερα να κάνει πάρτι ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ δεν φάνηκε. Είναι σε τραγική κατάσταση. Πήγε πολύ καλά ο Κρέσπο. Ναι. Πήγε πολύ καλά ο Κρέσπο στα μαρκαρίσματα και ψηλά και χαμηλά. Και εκείνο το οποίο βλέπω ότι έχει πρόβλημα πάω μεγάλο και στη συνέχεια θα έχει ακόμα μεγαλύτερο. Ο Λεόβατς, ο οποίος χάνει. Το μπαμπά του. Χάνει δηλαδή το ντουμπλάρισμα από τον Τζαβέλα. Ναι, εκεί πέρα θα έχει προβλήματα ο ΠΑΟ και θα σε χτυπήσουν από εκεί τη στιγμή. Γι' αυτό δεν είναι και εύκολα κάρτες. Πάμε στον επόμενο, ναι. Αλλά δεν νομίζω τώρα μια φάση έκανε ο Παναθηναϊκός, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, Κώστα, κρίνεις ότι από αυτό μπορεί να χάσουν και το πρωτάθλημα. Καλά, πουλά τρέλα. Πουλά τρέλα αυτό, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρήστος Ολυμπιακός. Μάλιστα. Μια ερώτηση να κάνω στον Τζόρνταν. Από πού παίρνει? Εδώ είμαι. Από Αλεξανδρούπολη παίρνω. Τώρα είσαι Αλεξανδρούπολη. Ναι. Δεν τον έδωσε το βαθμό ο συνέδρος σήμερα, ε. Πώς? Ο συνέδρος λέω δεν τον έβαλε. Δεν υπάρχει κανένα συνέδρος, φίλε. Δεν είσαι συνέδρος. Δεν υπάρχει κανένα συνέδρος. Δεν είστε εξηγιαντέ. Σύμμαχοι είναι αυτοί. Δεν υπάρχει. Σύμμαχοι είναι εξηγιαντέ, βέβαια. Σύμμαχοι απέναντι σε σένα. Ναι. Στο δυνάστη, βεβαίω. Ούτε καν σύμμαχοι του τελευταίου. Με ένα διαφορετικό center back. Γιατί να με δώσει παιχνίδι, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Ξέρει μείον πόσο θα ήσουν αυτή τη στιγμή. Γιατί να δώσει παιχνίδι ο ένα τον άλλο, γιατί να δώσει, δεν κατάλαβα. Ο λόγο ποιο είναι. Δεν ξέρω, εσύ είστε συνέτρε. Δηλαδή ο συνέτρο τι είναι, δηλαδή να δίνουμε ο ένα τον άλλο να. Όχι. Συνέτεροι ή δεν ξέρω άμα τα ξέρετε εσείς. Γιατί έχετε πολλούς συνεταιρούς εκεί στο συνεταιρισμό και σας τα δίνουν και το λες από αυτή την άποψη. Δεν ξέρω. Ο συνεταιρισμός θα σε είχε μείον 20 όμως για να πω. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Επειδή στο συνεταιρισμό έχετε πολλούς συνεταιρούς εσείς, μήπως αυτοί σας δίνουν τα συνεταιρλίγια, κατάλαβες. Δεν ξέρω, εσύ μπορεί να ξέρεις από αυτά. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι να βγαίνουμε πρωταθλητές γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα καθόλου. Έχετε την καλύτερη ομάδα, αυτό είναι. Πολύ ωραία. Τι να κάνουμε. Και η Αρούκα γιατί σας κέρδισε ρε μεγάλε τότε. Έτυχε ρε. Ποια Αρούκα, την Αρούκα προκριθήκαμε. Δεν δικαιούνται δηλαδή μια ομάδα να μην παίξει καλά. Επόμενη γραμμή. Ο Μπίσεσβαρ γιατί σας κέρδισε ρε φίλε. Ποιος Μπίσεσβαρ. Του Χαμπουέλ εκεί. Πάμε επόμενη γραμμή. Τη Γιουβέντους που την κερδίσαμε. Τι Κέρκυρα δεν μπορείς να κερδίσεις ρε φίλε. Αλλά κέρδισε εσύ και άσε μας εμάς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τηλεφωνούμε εδώ από τα Γιάννα Τρία Λάνια και θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις μέχρι στιγμής τον Ολυμπιακό.
Δεν το βλέπω. Και γενικότερα το πρωτάθλημα. Τίποτα. Το... Καταρχήν είναι όλο το πρωτάθλημα ή για γένεια το δικό μας. Εμένα ζήτησε. Όχι, εμένα ρωτά. Το Τζόρνταν. Όλοι να μιλήσουν. Όλοι, δεν ποιος θα σε απαντήσει. Συγγνώμη λίγο, είστε Ολυμπιακοί από τα Γιάννη. Και ο Τζόρνταν θέλω. Ναι, είστε Ολυμπιακοί από τα Γιάννη να παλικάρει. Είμαστε δύο Ολυμπιακοί, ένα Ηρακλειδέας. Λοιπόν, άκου φίλε, να σου πω εγώ τη γνώμη μου σε μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι. Το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού για γέλια. Για γέλια και για κλάματα. Εμείς γελάμε τους άλλους και οι άλλοι γελάνε εμάς. Αυτή είναι η ιστορία. Δεύτερον, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στον Ολυμπιακό. Είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων. Εντάξει, σε αυτό συμφωνώ. Ο Πάοκ δυστυχώς έχει καλύτερη ομάδα από πέρσι και από προπέρσι. Δεν ξέρω τι. Τον πάνε όλα στραβά. Τα πάντα όλα τον πάνε στραβά. Άκου φίλε. Σε ένα πρωτάθλημα που ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος των τελευταίων 20 ετών, 30. Εγώ που από το 77-78, που ήμουν 8 χρονών, έβλεπα το ποδόσφαιρο, τέτοιο Ολυμπιακό ούτε επικό σκοτά έχω δει. Αυτός ο Ολυμπιακός που παίρνει το πρωτάθλημα από τέλη Νοεμβρίου, νομίζω ότι πηδάει επικοινωνιακά ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, τους πηδάει επικοινωνιακά. Βγαίνουν και λένε οι σύμμαχοι με τον Αλαφούζο ότι η διαιτησία δεν μας πειράζει. Βγάζουν τον Καγκάτσι, πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας, όλοι μαζί. Και έχεις ένα Ολυμπιακό με ένα προπονητή βλάκα. Βλάκα συνοπέντο. Ένα βλάκα προπονητή, βλάκα ποδοσφαιρικά εννοώ. Αλλά στο ΠΑΟΚ έχουν χειρότερο. Στην ΑΕΚ πήρανε τρεις. Ρε παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Όταν ξεκινάει το κοινά, ένα με στραματσώνει, ο άλλος με κετσπάγια και ο άλλος με ήδη. Υπάρχει μια κακότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα περιμέναμε από τον κύριο Σαββίδη εμείς να κάνει μια ομάδα καλύτερη, να φέρει παίκτες γρήγορους στα χαφ. Δεν με ενοχλεί ούτε ο Κλάους ούτε ο Τζαβέλα σε μένα. Μένα με ενοχλεί, και το έχω πει, με τον Τζαβέλα αρχηγό πάω πρωτάθλημα δεν παίρνει. Τώρα μετά δύο χρόνια του κάνω συμβόλαιο για 500.000 το χρόνο. Πρόβλημά τους είναι. Πρόβλημά τους είναι ότι ο Κλάους πριν δύο χρόνια τον θέλανε στην Τουρκία και δεν τον πουλήσανε να πάρουν άλλο φόρ με μεγαλύτερα στοιχεία. Πιο μεγάλη στοιχεία. Έχουν μπλεχτεί εκεί, έχουν μπλεχτεί μεταξύ τους εκεί. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Τι πρωτάθλημα. Εγώ τρελαίνομαι με τον δικό μας τον Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης. Δεν τρελαίνει το γεγονός ότι δεν βάζει φράγκα. Γιατί έχασες πέρσι τον Πογιέτ. Με Πογιέτ αυτό το πρωτάθλημα ήταν ευκαιρία να το σηκώσω. Ποιος πέτω ρε παιδιά. Ο Πογιέτ. Ευκαιρία φέτος ήταν για τους άλλους φίλους. Ο Πογιέτ φίλε. Δεν το έχανα φέτος με τον Ουρουγάνο. Και ας με πούν προσωπολάτη. Κάτσε να βάλει τα μάτια. Τι θα κάνει ο Πογιέτ. Δεν βλέπεις τώρα. Είναι υλικό αυτό που έχει μόνο τώρα. Πέρσι που είχε ακόμα χειρότερο δηλαδή τι. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί νικούσε. Τα μάτια μην καρίζετε. Ναι. Καλημέρα φίλοι. Δεν ακούμε τίποτα. Σε δυνατά φίλε καθόλου. Καλημέρα. Τώρα ακούμε. Έλα φίλε. Όνομα ομάδα. Τζόρνταν. Έλα. Σε έχει τυφλώσει τόσο πολύ εμπάθεια του Τζαβέλα που βλέπεις τον Ήβιτ για ήρωα και αυτό το πράγμα. Το πράγμα που σέρνεται το βλέπεις για ομάδα. Ναι. Έτσι. Να δω τον Τζαβέλα. Δεν τραβάει άλλο το πράγμα. Ποιο? Αυτό εδώ το πράγμα η ομάδα αυτή. Ποιο? Δεν τραβάει άλλο. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Τζαβέλας πήγε να σε τρυπήσει, είχε μειωμένη απόδοση. Όχι. Ναι. Εγώ πιστεύω συνέγα, ότι η αιτία του κακού είναι ο Τζαβέλας. Από προπέρσι, όχι από τώρα. Ωραία. Αλλά ο πρόεδρος δεν έκανε συμβόλαιο. Δεν έχει σημασία. Επειδή έπαιζε σβούρα με τον Γιώργο. Έπαιζε σβούρα, ναι. Ωραία. Όταν εκτελεί εκείνο το υπέροχο shoot foul που πάει να μπει για τα τέρματα, εκεί πήγες να χαρείς, έτσι. Μιλάς για το τρίτο γκολ. Όχι, για το shoot foul που εκτελεί ο Τζαβέλας και το αποκρύει ο τερματοφύλακας και το βάζει ο Μιστακίδης. Αυτό σε λέμε. Αυτό λέει, δεν το κόβει. Τι να κάνω τώρα, να κλάψω γιατί βάλαν τον γκολ. Όχι, άμα ήταν στημένος δεν το στυλάω. Τι να κάνω τώρα, να κλάψω. Γιατί δεν το στέλνες στο τείχος άμα ήταν στημένος. Εγώ δεν είπα είναι στημένο το μάτσερ, καταλάβατε τι σας είπα. Είναι ο κλικαδόρος της ομάδος, αυτό λέω. Ωραία. Ωραία, επειδή κανένα δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Νομίζεις. Επειδή πολλοί παπά έχουμε φάει. Νομίζεις. Κλικαδόρος. Τον Τζαβέλα τον φάγανε στη Γερμανία. Τον κατεβάζα στη Μονακό, τον κατέβαζε ο Αναστασιάδης και εσύ κοιμάσαι εδώ ακόμα. Ωραία, κάνε το λέω τώρα αρχηγό. Και χειροκρότα. Άντε γεια, επόμενη γραμμή. Πολύ καλύτερο από τον Τζαβέλα. Πολύ καλύτερο. Ναι. Εννοείται. Έχει κάτι τρύπες εκεί. Εννοείται. Έχει και μύτη. Ναι. Έλα φίλε. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένας από το πανέλ δεν λέει ότι το μάτσο ήταν στιγμή. Εννοείται ρε φίλε τώρα τι στιγμή. Ο Ίβιτσαφ σε υπονοούμενα. Αυτά τα παιχνίδια συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Άστα ρε, ο Ίβιτσαφ σε υπονοούμενα. Δεν άφησε κανένα υπονοούμενα. Έκανε τον ΠΑΟΚ
επικοινωνιακά μπουρδέλο. Εγώ κόστε να ρωτήσω κάτι άλλο. Τον έκανε ο Τζαβέλας, τα έκανε αυτά. Πάμε. Αν ακούσε, θα βγει να μιλήσει. Αντί να πάει στα ποδητήρια να τα βρει με τον πρόεδρο, σταμάτα λίγο, ρε φίλε. Αυτός προσπάθησε, εξέθεσε το σωματείο για τον κόλο του να καλύψει τον κόλο του. Αυτά που λες τα έκανε ο Άγγελος και έφυγε ο Άγγελος. Ο άλλος έμεινε μέσα. Εάν είχατε τσίπα. Και μας έλεγες τότε να μίλαγες, Άγγελε, τότε. Αν πηγαίνατε για πρωτάθλημα. Αν πηγαίνατε για πρωτάθλημα. Τον Τζαβέλα πρέπει να τον καθαρίσετε και να καθίσετε τον Άγγελο. Αλλά δεν πηγαίνατε για πρωτάθλημα. Και κοροϊδεύατε τον Κοσμάκη. Πάμε στον επόμενο κύριο τώρα. Έλα, φίλε. Λέγε. Κώστας Παναθηναϊκός από Κατερίνη. Καλώς το. Α, γεια σου, ρε Κώστα, καλησπέρα. Και φίλο Ηρακλής. Μπράβο, ρε φίλο, να είσαι καλά. Από τις μικρές ομάδες. Λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας, κύριε Ραπτόπουλε, και οι άλλοι, για δύο λεπτά. Ναι. Τι γνώμη έχετε για το Ίβιτς, τις δηλώσεις μετά το μάτς, τα τρομή του? Να ότι καλύπτει εγώ τον εαυτό του από την τραγωδία που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζεις. Ναι. Εσύ τι νομίζεις. Εσύ έχεις άποψη. Εγώ νομίζω ότι είναι μέγα λάθος αυτό που έκανε, π.χ. Ναι. Γιατί φωτογράφησε έναν παίχτη χωρίς να είναι 100% σίγουρος και όχι ένας παίχτης δεν μπορεί να το κάνει όλο αυτό. Όχι παίχτη, παίχτες. Παίχτες. Και μετά του είπαν από την ΠΑΕ, τράβηξε το. Και είπε για παίχτη και δεν μιλάω για στημένο μάτς, μειωμένη απόδοση. Δηλαδή εσείς δεν πιστεύετε ότι είναι κλικαδόρος, έτσι. Πιστεύετε ή δεν πιστεύετε? Εμείς. Ο Τζαβέλας. Μισό λεπτό. Σε ρωτάω, πιστεύεις ότι είναι κλικαδόρος? Ο Τζαβέλας. Απάντησε αυτό που ρωτάω. Ο Τζαβέλας είναι μεγαλύτερη απόδειξη ότι είστε τρύπιοι. Είναι κλικαδόρος. Τρύπιοι είστε εσείς καταρχήν. Είστε τρύπιοι. Τρύπιοι είστε εσείς. Ο Τζαβέλας είναι κλικαδόρος. Ο προπονηταράς Άγγελος Αναστασιάδης λέει, φωνάζει στη διοίκησή του, με τρύπησαν, πάω για πρωτάθλημα. Οπότε λοιπόν. Τον κάνετε αρχηγό. Το παραδέχεστε. Τον κάνετε αρχηγό. Ναι. Και μετά δύο χρόνια ναι, του ανανεώνεται το συμβόλαιο ναι, ηγεμονικό και θυμάστε ένα μήνα μετά ότι αυτός είναι κλικαδόρος. Ναι. Τώρα, ναι. Λοιπόν, είστε, πού είναι το περίεργο? Είστε μαλάκες ναι, ή είστε ύποπτοι. Ναι. Ραπτόπουλε. Όχι. Είστε ύποπτοι. Ναι, ύποπτοι είμαστε. Εγώ λέω μήπως είναι ύποπτοι αυτοί που στηρίζουν τον Τζαβέλα. Ότι είστε δύο χρόνια ναι, που υποτίθεται ξέρατε ποιος είναι ο Τζαβέλας. Έκανε ένα λάθος, μια αδυναμία και τον στήριξε, τον έκανε ανανέωση. Αδυναμία. Κάποια στιγμή ξαναβγήκε το πρόβλημα. Τι να, ναι. Χάσατε ένα πρωτάθλημα. Ναι, το χάσανε, ναι. Τι να κάνουμε. Κάνε ένα λάθος, στήριξαν τον Άγγελο. Τι να κάνουμε, αιωρούμε το πρόβλημα και με την ομάδα. Θυμηθήκανε όλοι αυτοί οι παοξίδες, θυμηθήκανε τον Αναστασιάδη τον Άγγελο μετά δύο χρόνια. Τη στιγμή που σύσσωμος ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Ξεφτύλες όλοι σας, ρε. Ακούς. Τότε με τον Άγγελο λέγατε. Σύσσωμος. Γιατί δεν μίλαγες, ρε Άγγελε. Άγγελε, γιατί δεν μίλαγες. Και τώρα μίλησε ο άλλος και τον κράζεται γιατί μίλησε. Τότε που σύσσωμος. Τότε που σύσσωμος ο λαός του ΠΑΟΚ έβγαλε βλάκα τον Άγγελο. Τον έβγαζε χαζόν ότι μιλάει με την Παναγιά και παίζει χαρτιά με τον Απόστολο Παύλο. Δηλαδή ο Άγγελος, ο βλάκας, ο χαζόν. Έλεγε την αλήθεια. Ο παροχημένος. Βάλ τον Τζαβέλα δύο χρόνια. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Αυτό μου δείχνει άλλο, ρε φίλε, τώρα. Καλά να πάθετε. Λες ότι δεν μας γουστάρεις και μας λες καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε γιατί είστε ποδοσφαιρικά άμυαλοι. Ναι, μπράβο. Πάμε. Παραδέχεις όμως το λάθος. Βέβαια. Ναι, μπράβο. Άρα συμφωνείς μαζί μου έμεσα. Διαφωνεί με σένα, όχι συμφωνεί. Συμφωνώ στο ότι ο Ίβιτς μετά το 3-4 στοχοποιεί το Τζαβέλα για να γλιτώσει. Αλλά ο Ίβιτς, επειδή προπονητικά είναι λίγος, δεν θα γλιτώσει. Πολύ είναι, πάρα πολύ. Και θα δει ο Γκαρσία, στο άλογο, ναι. 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 Ναι, και στα αποδυτήρια παράδειγμα τώρα οι άλλοι παίχτες πώς θα το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή και σήμερα με τη λογική του Ίβιτς μπορεί και ο Μπρίκτης να είναι στημένος. Ναι, με τα δεδομένα του Ίβιτς είναι ύποπτος. Τρίπιοι είστε εσείς, δεν ξέρετε για το με τον Ατρόμητο στο τέταρτο γκολ. Εσείς που το στέλνετε. Με τη λογική αυτή. Και ο Λεόβατς είναι τρίπιος. Τρίπλα να πούμε κτλ. Εγώ δεν παίζω σε τέτοιες λογικές. Και δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει τέτοια πράγματα. Δεν το πιστεύω. Ο Ίβιτς θα είπε. Μια ομάδα πρέπει να είναι κοντά. Άλλα είπε, άλλα είπε, άλλα καταλάβατε. Μάλλον άλλα θέλετε να πείτε. Το Σέρβο, ο Σέρβος δεν είναι εθνικότητα. Ο Σέρβος είναι επάγγελμα. Ξέρεις. Ο Σέρβος είναι επάγγελμα. Και ο Ρουμάνος. Και ο Ρουμάνος. Και ο Σέρβος είναι επάγγελμα. Βέβαια, πορτοφολάδες. Α σου πω εγώ τι λέει η ποδοσφαιρική πιάτσα στο όφη ρεκόρ για τους Σέρβους. Γενικά. Πάμε επόμενη γραμμή. Για τους δημοσιογράφους τι λέει η πιάτσα. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι. Κάτι ρουφιάνους δημοσιογράφους. Δεν είμαι. Και κάτι πατσαβούρες παραγωγούς που πιάνουν το πρόβλημα και το κάνουν πρόβλημα.
το αναλώνουν και το μεγαλώνουν. Ονόματα. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι. Έχει κάτι πατσαβούρες ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ονόματα. Και ρουφιάνους δημοσιογράφους. Ονόματα. Ξέρουν αυτοί. Φοβάσαι. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι από τον Τζόρνταν. Ναι. Ναι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Ούτε ρουφιάνος δημοσιογράφος, ούτε πατσαβούρα παραγωγός ραδιοφωνικός. Ονόματα. Το ξέρετε. Ονόματα. Ξέρουν, κρίνονται αυτοί όλοι. Φοβάσαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Να σε πάει. Τι είναι, κρίνονται, ξέρουνε. Φως φανάρι είναι. Εδώ για τα λεφτά του Λούκας και του Μακ, τι. Λοιπόν, τα λεφτά του Λούκας και του Μακ, οι απατεώνες που δεν παίζανε στην Ελλάδα, μόλις φύγαν, τους κάνουμε τώρα. Άλλο ρωτάει αυτός. Πού τα λεφτά, λέει. Γιατί λογαριασμό τον δώσει ο Σαββίδης, πού τα λεφτά. Το ποδόσφαιρο είναι πίστα, ρε φίλε. Αγοράζω και πουλάω. Τα λεφτά του Μπερμπάτοφ πού είναι, που χαθήκανε. Που χαθήκανε. Λοιπόν, τι είναι αυτά. Γιατί πω, θα αφήσει να γίνει η γιορτή υποδοχή. 30.000 κόσμο. Ο κόσμο θα μιλήσει. Μάλιστα. 30.000. Το Μπερμπάτοφ, εσύ, ασλαμά, το βλέπετε στα γαριδάκια μόνο, σαν τέτοιο στι γκοφέτε. Στα... Ευτυχώ. Ναι, ευτυχώ. Ευτυχώ ναι. Γιατί δεν το δείτε δυστυχώ ποτέ. Ευτυχώ. Τι να τον κάνουμε. Γιατί τον είχε στη Γιουνάιντ και ξέρασα. Τι να τον κάνουμε. Τι να παίξει ο Περπάτο, ο Περπάτο έχει 20 χρόνια καριέρα πολυτελείας. Τώρα φεύγει με το πάω. Εδώ τι έκανε. Φαντασία με πλανέφτρα. Καλημέρα κύριε. Βάλε τη φαντασία με τον Ταλάρα. Καλημέρα. Κωστή, Ολυμπιακός από τον Καναδά. Να, αυτό συμπέρνησα. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Παλκέρνη. Τι κάνετε. Από τον Αγγλόφωνο Καναδά, ε. Από τον Αγγλόφωνο, ναι. Ποιο μέρο στο Τορόντο. Τορόντο? Όχι Τορόντο, Σεντ Τζον, στο νησί είμαι εγώ, στο Αγγλικό. Α, στον Άγιο Ιωάννη το νησί. Στο νησί, στο νησάκι είσαι? Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ζηλεύω ρε φίλε, καρά ζηλεύω. Ζηλεύει και κλαίγει. Ελάτε εδώ, θα σου φιλοξενήσω. Σίγουρα κάποια στιγμή. Μακάρι ρε φίλε, πού όμως. Αυτό με το εισιτήριο έχει όσο παίρνουμε ένα χρόνο. Για πες φίλε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω με τον Μαλάντα αρχικά, αν έχει κάποιες πληροφορίες για το αν θα μπει ο Πάρντο στη λίστα της Ευρώπης. Ναι, θα μπει. Θα μπει στη λίστα της Ευρώπης, θα πάρουμε ένα center back και ένα αριστερό back και ένα center for, γιατί ο Καρντόφο μετράει μέρες. Σήμερα ήταν η τελευταία του ευκαιρία. Θα βγει και Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ κανονικός. Το Σάββατο. Παλτάρα μεγάλη σε βγήκε. Ναι, και εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Σου βγήκε και ο Μαρίν σου βγήκε. Καλώς φέρετε. Ψιλοαπατεωνάκος. Καλός παίχτης. Εντάξει. Ο Μαρίνε εμένα μ' άρεσε στην αρχή, μετά δεν ξέρω, βγήκε και μετά εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό, παιδί. Extreme αυτό τι είναι το Τερτεγγελέ. Ορίστε. Που λέει ρε Τερτεγγελέ, τι είναι. Η καλύτερη. Ελληνικά να τα γράφετε. Τερτεγγελέ δεν ξέρω τι σημαίνει. Είσαι, είσαι τυχερός που είναι σε καλή φόρμα ο Μιλιβόγεβιτς. Σου ψιλοβγήκε ναι. Και εκείνος ο κοντός που μοιάζει με τον Μπουγάτσο, ο Μάρτινς. Και φέτος κάνει πολύ, ναι. πολύ καλή χρονιά ο Γκέγε. Είσαι τυχερός που ο Βλάκας, ο Μπέντο, πήρε χαρτάκι και έβαλε επιτέλους το Φορτούνι. Και θα βάλει και τον Τζόρι για να τον ξεκουράζει. Γιατί και είναι, δεν αλλάζει και ομάδα. Είναι μεγάλο ντουγάνι ποδοσφαιρικά ο Μπέντο. Ο Μπέντο σώνεται γιατί υπάρχει ο Πάοκ του Ίβιτς, ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου και η Άντου Μελισανίδη. Οπότε, γι' αυτό σώνεται ο Μπέντο. Οπότε ακυρώνεις αυτόν εκεί πέρα τον Μελάτο που λέει ότι έχουν ομάδα. Μελάτος είσαι και φαίνεσαι. Μη με προκαλείς ρε. Σου είπα να μην είσαι βλάχος. Ναι, είσαι στην τηλεόραση, μην είσαι βλάχος. Δύσκολα ρε, μην κολλάς τώρα, τι με λάθος, τι μαλάθος, τι πράγματα. Σκληράτος, σκληράτος. Οι Άγγλοι, ξέρεις τι λένε οι Άγγλοι. Με το νου σου ρε βλάχο. Με το νου σου ρε. You are a Blackman, always a Blackman. Λοιπόν, τον ακυρώνεις αυτό που λέει, ότι νομίζει ότι έχει την καλύτερη ομάδα. You are a Blackman, always a Blackman. Τι είπε τώρα. Ο Γκλίτσμαν. Αυτό που λες, ακυρώνεις αυτό που έλεγε, ότι νομίζει ότι έχει καλύτερη ομάδα. Έχω. Ο Μπέντο δικαιώνεται, διότι ο Πάοκ λες έχει τον Ίβιτς. Στον Καναδά, Κώστα, τι θερμοκρασία έχει. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Πάοκ, αν είχε ένα προπονηταρά καλύτερο, πληρώνει, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Πληρώνει. Τώρα. Τι θερμοκρασία. Μείον 7 εδώ, μάνα. Μείον 7. Μείον 7. Σκέψου τον Τζόρνταν που είναι μείον 14. Πολικός κύκλος. Να πω κάτι στον Τζόρνταν. Εγώ να κολλάω, η βαθμολογία. Ο Κοτσαβασίλης αυτός ο τερματοφύλακας της Κέρκυρας που λες, ξεκίνησε από τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Τι να σας κάνω, το πάρτε το. Επειδή επιμένει δεν είναι. Δεν είπα αυτό, εσύ είπα, αμφισβήτησε νομίζω ότι είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι κατάλαβα εγώ. Και ο παδός του ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ είπα πως είναι δυνατόν να μην είναι στο ΠΑΟΚ. Και ο Μόρισον και ο Μάγκης. Έλα φίλε, λέγε.
Βέβαια. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, στο Τζόρνταν. Τζόρνταν, μπορεί ο Ολυμπιακός να μην είναι σε κατάσταση που μας έχει συνηθίσει να είναι και γι' αυτό ο κόσμος είναι απαιτητικός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίναμε ομάδα β' εθνικής. Έχουμε. Δεν είπα δηλαδή, αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Ναι, λέω το λιγότερο καλό δικό μας δεν είναι απαραίτητο ότι εσύ θα. Πήρε σφυρίγματα σε τρία παιχνίδια, ρε φίλε. Έκανε διαφορά τώρα. Και τον άλλον τον αδίκησε σε 2-3. Τι να λέμε τώρα. Για μπάλα δεν θα μιλήσουμε. Έτσι δεν είναι. Δεν συμφωνώ πολύ με αυτό. Πώς δεν πήρε σφύριγμα μέσα στο Περιστέρι με τον Σταμάτη. Πάλι σφύριγμα πήραμε. 100 φορές θα πάμε. Έγινε διαφορά. Τέρμα το παραμύθι. Άντε. Και μια ερώτηση για αύριο, πώς το βλέπετε. Σου παφέρ τη θιά σου και θα δει τη Μελάτο. Αύριο ποιο μάτς. Το του Ηρακλή, πώς το βλέπεις. Ποιος το βλέπει, ρε φίλε, αύριο. Δύσκολο είναι. Τι να σου πω τώρα. Εγώ άμα δεν πιστεύω ότι θα περάσουν τα Γιάννα. Άσο είναι, παίξ το άσο. Μακάρι. Άσο βλέπω και εγώ, παιδιά. Συμφωνώ με Μάρι. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ να έχει. Παίξ το άσο. Bye, bye. Πώς θα βγει ο άσος αυτός δεν ξέρω. Μακάρι να βγει. Θεωρώ ότι ο Πάς έφτασε, έπιασε τα βάνη. Όπως βγήκε διπλό στην Φιωρεντίνα, πάω. Δηλαδή, πώς εγώ πάω. Τι. Θα παίζει μονότερμα ο Πάς, δηλαδή. Ο Πάοκ ήταν τυχερό στην Φιωρεντίνα. Στο μόνο παιχνίδι που ήταν κολόφαρδο ο Πάοκ ήταν στην Φιωρεντίνα. Ήταν τυχερό ο Ηρακλής. Μακάρι. Θα γίνει, θα είναι όμως. Θέλει και ποιότητα όμως. Ο Πάοκ έχει και ποιότητα. Ο Ηρακλής δεν έχει ποιότητα. Μπορεί κανένα του Πάς για να μην και τζαβέλα. Είναι ο Τζόρνταν που δεν τα παίρνει η ποιότητα όσο η δίψα. Ποιο θα σταματήσει από εκεί μεριά του Ζάερο τώρα για πε μα. Ποιον. Το Ζάερο, τον εξτρέμου. Αμάν, μαλάκα, αυτό το σιάτρο. Αμάν, θα τον δεις αύριο, αμάν. Ξέχασα το Ζάιρο. Αμάν, θα τον δεις αύριο. Έλα, κοιμηθεί το βράδυ. Κάτσε να πάρω λίγο το κάτι ρε κλειδί. Αύριο να τον δεις, αύριο τον Ζάιρο. Να τον προσέχουν. Έλα, Νίκο, μη πάτε κατά τζόγλι αύριο. Παίζει ο Ζάρο, μα γαμίσει αυτό που είναι. Ούτω ή άλλω ο Παπαδανασάκη δεν σα να πα, Νίκο. Πάμε, πάμε. Μαλάκα, παίζει ο Ζάιρο. Νίκο, ο Παπαδανασάκη δεν σα αφήνει να πα. Κοιμηθεί το βράδυ, άλλο. Από πίσω, από πίσω, γράψτε. Έλα, φίλε, σα ακούμε. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τον. Ευγενέστατος. Τι κάνετε, καλά. Καλά, αγόρι, καλησπέρα. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες, ο Σταύρος είμαι. Ρε παιδιά, ένας παοξιδί. Καλά, τώρα για τον Σάντος, επειδή γίνανε ρόμπα και οι δύο, ένας επειδή παοξιδί. Τροφή το μήνυμα, συγγνώμη λίγο ρε φίλε, τροφή το μήνυμα για τον Σάντος, το κράζαν και οι δύο τον Σάντος. Ο Σάντος είδες τι έκανε, έκανε ομάδα Κώστα. Και τον ΠΑΟΚ και την Εθνική Ελλάδος. Θα μιλήσουμε. Μισό λεπτό λίγο μιλάς. Και την Πορτογαλία πήρε και τον Γιούρο. Τώρα εσείς κράξτε. Καρπουζά το λέγανε οι παόξιδες. Go your village τα θυμάμαι. Το σώζει ρε μαλάκα ο Πόντιος ο διαιτητής. Λοιπόν, να σας δώσω πρώτα μία πολιτική είδηση που δεν την ξέρετε γιατί είστε μέσα στο στούντιο. Πέθανε κανένας. Στην Ιταλία προηγείται το όχι με 60% από το ναι, που σημαίνει ότι το πρώτο βήμα για αποχώρηση είναι η Ιταλία ήδη. Ευχαριστώ γιατί παίρνω στίχημα. Ποιο ήταν το δημοψήφισμα, τι το θέμα, πώς, τι ήταν ακριβώς, πες την κάτι. Το δημοψήφισμα σημαίνει την παρέτηση Ρέντζη και αργότερα την αποχώρηση της Ιταλίας. Μπαίνει, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Και αρχίζει κανένα το πουλόβερ και ξυλώνεται. Μετά την εκλογή Τραμπ θα αρχίσουν και ανάλογες εκλογές αντιθέτουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, παίρνω στίχημα. Αν το κάνεις αυτό, εδώ θα σου πει να πει 3 ώρες ό,τι πατούσες, ό,τι θες. Απαγορεύεται ο Κλοπ, ο Γιούργεν Κλοπ, απαγορεύεται να κάθεται σε αυτή την ομάδα και να ξεφτιλίζεται. Λοιπόν, πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Δεν είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να εκθέτει την προπονητή. Φέτος το πρωτάθλημα θα το ψηφίσει. Κάτσε, περίμενε. Ωραία, ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου. Γιατί πιο πολλοί λένε ότι ο Κλοπ το χάνει γιατί δεν δίνει σημασία στην άμυνα. Όχι, είναι το αντίθετο. Με θύμισε τον αγώνα Λεβαδιακός Άρης, γιατί είμαι Αριανός, α, ναι, ναι. Και με θύμισε τον πρόσφατο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αντρόμητο. Είναι τρίτη φορά που βλέπουμε τέτοια ιστορία. Και έχουν συμβεί και άλλα φυσικά. Αλλά είδες ότι ο Κλοπ δεν έφερε λέξη και σηκώθηκε ο άνθρωπος από τα αποδυτήρια και έφυγε με το πούλμαν της ομάδος. Ενώ ο Ήβιτς δεν έφυγε με το πούλμαν της ομάδος. Σε στεναχώρησε. Λοιπόν, αυτές είναι οι διαφορές των ανθρώπων. Σε στεναχώρησε εσένα. Είχε σύσκεψη. Ούτε με στεναχώρησε ούτε χάρηκα. Πώς δεν στεναχώρηκε, εσύ χάρηκες που λοιπόν, γίναν τα εσύ αυτά. Τώρα, εσύ τώρα επειδή προκαλείς πάλι σήμερα, ναι, ποιο να προκαλώ. Πρόσεξε μην υποβιβαστείς, αυτό σου λέω. Από ποιο να. Πρόσεξε μην υποβιβαστείς. Εσύ δηλαδή, μου λες την επιδημία σου ρε Αριανέ. Θα είχες έτσι. Την επιδημία σου. Ο Μαλάτος σου τα λέει πάρα πολύ όμορφα. Εσύ μου λες την επιδημία σου. Θα είχες πέσει φέτος αγόρι μου. Εσύ μου λες την επιδημία σου. Ευτυχώς που είναι ο Ηρακλής ο Φουκαράς χωρίς πρόεδρο. Εκεί διαφέρουμε με εσάς ότι ο ΠΑΟΚ δεν πέσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή σε περνάει η Κέρκυρα. Δεν έχει σημασία. Το έχεις αντιληφθεί αυτό. Δεν έχει σημασία. Έχει την ΕΠΟ η Κέρκυρα. Στο τέλος ξύριζουν τον γαμπρό. 50.000 ευρώ μπάτζετ έχει η Κέρκυρα. Στο τέλος ξύριζουν. Εσένα ποιος σε περνάει ρε φίλε, για πες μας.
Τώρα να ρωτήσω κάτι. Εσένα ποιο σε περνάει, πες μας. Ηρέμησε να μιλήσει. Δεν απαντάει. Ηρέμησε. Θα γίνει τώρα, ρε. Ηρέμησε, δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι. Εσένα ποιο σε περνάει. Είναι μόνιμο τροπάριο. Εσένα ποιο σε περνάει, δεν με απαντάει. Κάθε χρόνο θα ρε φίλε, Αριανέ, εσένα ποιο σε περνάει. Φέτος δεν θα βγεις ούτε στην Ευρώπη. Ρε, ποιος σε περνάει εσένα, ρε φίλε. Διότι θα μέσω ομάδα σε περνάνε, ρε φίλε. Φέτος δεν θα βγεις ούτε Ευρώπη. Εσύ θα βγεις Αλβανική. Του χρόνου θα είμαστε μαζί. Εσύ θα βγεις Αλβανική. Η μάχη της Θεσσαλονίκης. Θα βγεις Αλβανική. Η μάχη της Θεσσαλονίκης. Εσύ θα βγεις Αλβανική. Λοιπόν, φυσικά και θα βγω. Δεν θα βγεις. Ότι χάνουν όλοι. Δεν το βλέπεις. Ποιος χάνει όλοι, δεν χάνει κανένας. Δεν το βλέπεις. Ο Αστέρας δεν έχασε. Ο Αστέρας, ποιος Αστέρας. Δεν έχασε. Τον Αστέρα φοβάσαι. Ο Απόλλων Αθηνών δεν έφερε ισοπαλία. Ο Απόλλων, γιατί εσύ εκεί που έπαιζε ο Απόλλων τι έκανες, κέρδισες. Εσύ δεν κατάλαβες κάτι. Εσύ δεν κατάλαβες. Έχω σύμμαχο, τον πιο δυνατό πρόεδρο της Ελλάδος. Αυτό δεν έχεις καταλάβει. Νομίζεις. Εσύ όσο τον πολεμάς, ναι, τόσο θα καταστρέφεσαι. Νομίζεις. Δεν θέλεις να πας με το δυνατό. Δεν πηγαίνει. Εσύ επειδή φίλησε στο δαχτυλίδι. Επειδή φίλησε στο δαχτυλίδι. Όλοι οι Αριανοί γίναν φιλολυμπιακοί. Όλοι οι Αριανοί. Ναι. Έχουμε καλές σχέσεις, ρε φίλε. Καλά κάνεις, εντάξει, δικαίωμά σου. Έχουμε καλές σχέσεις. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν βγεις. Έχεις πρόεδρο Ολυμπιακό και προπονητή Ολυμπιακό. Δεν είδες τι έπαθε ο Ηρακλής. Ναι. Μόλις αρχίσαν και βρίζανε στο Καφτατζόγλιο πέρυσι το, ναι, Μαρινάκι, ναι, που άρχισε η διάλυσή τους. Τελείωσαν. Εσύ το λοιπόν φίλησε στο δαχτυλίδι για να μην διαλυθεί. Όποιος πάει, δεν φίλησα κανένα δαχτυλίδι. Είναι φίλος και με αγαπάει. Έχεις δηλωμένους πρόεδρους Ολυμπιακού και προπονητή Ολυμπιακού. Τέλος. Το δήλωσες. Ναι. Το δήλωσαν και οι δυο. Ναι. Και ο πρόεδρος είναι Ολυμπιακός. Και ο προπονητής Ολυμπιακός. Σκούξε, αλλά πιο σιγά. Σκούξε. Έγινε ο φίλος ο Αριανός. Διάλειμμα. Δεν ξέρω. Ποιο εκατομμύριο το Τσιμπούρ. Έτσι δεν είναι, για ακούσει ένα εκατομμύριο σε λογαριασμούς τότε. Μείον 14. Πάμε 5 τελευταίους για σήμερα. Πάμε στον 5ο από το τέλος. Έλα φίλε. Αυτό το κομπολό είναι του Μαλάτο. Και χρυμπαρένιο είναι, τι. Μαλάτο, και χρυμπάρι κατά. Και χρυμπάρι, ε. Έλα, φίλε. Όλοι με μεταγραφή ήρθανε, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Όλοι με μεταγραφή. Έλα, φίλε. Μόνο ο Τιάμ ήρθε δανεικός φέτος. Το Τιάμ. Πάνε, επόμενο. Ραμπλόπουλο, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε, ναι. Ήθελα να πω κάτι. Ξέρω τα παιδιά από τα Γιάννενα που σου είπαμε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Μια ερώτηση να κάνω. Αυτά τα παιδιά παίζουν γάμα τοπικό. Πιστεύει μέχρι τον Άρη μπορούν να φτάσουν. Δηλαδή αυτά τα παιδιά παίζουν τοπικό από τον Άρη, μπορούν να περάσουν. Κώστα, εσύ είσαι! Τι θέση παίζουνε, φίλε. Στόπερ παίζει κανένα. Σέντερ μπακ και οι δύο. Α, μπράβο, άνετα παίζουνε. Άνετα, και εγώ αυτό του κοιτάω. Ραούλ, μπράβο και Μπουλγκέρα, πώς το λένε τον άλλον, άνετα παίζουν αυτά τα παιδιά. Και εγώ αυτό του κοιτάω. Άντε, εντάξει. Άντε, καλό βράδυ. Πες μας κι άλλα. Αυτό πάει το χιούμορ σου, ρε. Πάμε επόμενος. Πάμε επόμενη γραμμή, κρύε άντρα. Ναι, πείτε τίποτα, έτσι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή. Ήθελα να πω, καλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχεις άλλες 4 γραμμές, πώς έχεις. Δεν πειράζει, άμα πάρουμε για ένα παραπάνω, δεν πειράζει. Παίξε μπάλα, ρε, λέγε. Ωραία, ήθελα να πω, να ξεκινήσω λίγο με τον Ασλαμά. Εδώ είναι ο Ασλαμάς. Εδώ σου πάω και πέντε. Να ακούσουμε. Γιατί πολλές φορές φεύγει νωρίς, έχει το προεράδιο το παιδί και δεν είναι στην Μαρμίτα. Αν θες ένα όνομα και ποια ομάδα υποστηρίζεις, αν θες. Ολυμπιακό υποστηρίζω. Ναι. Ασλαμά. Σχολεία, ξέρεις τι γίνεται. Το ξέρεις ότι δεν έχει παιδάκια άλλο, δεν βγαίνουν άλλο παιδάκια που να πας στη Ηρακλή. Ακούγεσαι πολύ χάλια. Αν ξέρω ότι βγαίνουν παιδάκια. Δεν βγαίνουν. Δεν λέω που να υποστηρίζει ο Ηρακλή, δεν βγαίνουν πλέον. Τελειώνεται σιγά σιγά. Η μεγάλη εικόνα σα ποια είναι, είσαι Θεσσαλονικιό. Έλα. Είσαι Θεσσαλονικιό ή Αθηναίο. Κουραστικό είναι όπω. Αθηναίο. Από το εξωτερικό παίρνω τηλέφωνο όμω. Από. Από το εξωτερικό. Ωραία, η φορά ανεβαίνει. Καταρχήν με συγκινεί, είσαι Ολυμπιακό ενδιαφέρον για τον Ηρακλή. Πραγματικά με συγκινεί και με τιμά ιδιαίτερα. Ο Ηρακλής με το χάλι που έχει τελευταία πενταετία κάνει, είναι, ναι, συγκινητικό το ότι κάνει κόσμο από την αυτόνομη θύρα 10.
ναι. Χάνει είναι κόσμο αφού έχετε βάλει τον Μπέκα και τον Γκραγκιούλη μέσα και τους αφήνετε. Άκου εμένα. Ο Μπέκα το ξέρει ότι δεν έχει 10 ευρώ να βάλει κάρτα στο κινητό. Δεν πάρει κάρτα, συγγνώμη, σήμερα τα λες. Δεν κάνει αγώνα ο κόσμος του Ηρακλή. Το λες σοβαρά τώρα. Τι αγώνα κάνετε, ρε. Πρέπει να. Δηλαδή, δεν θέλω να προωθώ βία κτλ. Αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να. Πρέπει να φοβούνται. Ο άλλος έχει το 99%. Φίλε, μην κουράζεσαι. Από ποιο μέρος παίρνεις? Από Λίντς, από Αυστρία, παίρνω. Δεν μου λες, ρε φίλε, επειδή είμαστε εδώ εμείς μια γειτονιά και εσείς στο Λίντς είναι μακριά. Η αυτόνομη θύρα 10 έχει χάσει τη γοητεία της γιατί έχασε το δυναμισμό της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μπορεί να διώξει τον Καγιούλη και τον Μπέκα, ενώ 4 μήνες φωνάζει ο κύριε Καϊούλη, δεν μπορεί να τους διώξει γιατί έρχονται κάτι μπράβοι, κάτι τρίπκι, κάτι χοντροί, κάτι σβερκάτι, δεν ξέρω τι, κάτι αστυνόμοι, ναι, κάτι ναι. Παρακρατικοί κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει δύο τινά. Πρώτον, ότι όταν είναι οι μπάτσοι περισσότεροι από τους οπαδούς στην ομάδα μέσα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Με το αστυνομικό πρόβλημα υπάρχει. Είναι στοχοποιημένοι οπαδοί του Ηρακλή πολιτικά. Σωστό, σωστό αυτό, ναι, εντάξει. Και ξέρεις γιατί είναι πολιτικά? Ο Τσίπρας. Καλά κάνουν. Κάτσε, ρε, περίμενε, τι καλά κάνουν, επειδή είσαι εσύ δεξιός. Άσε να σου πω. Δεν είναι δεξιός, ίσα τώρα. Κάτσε τώρα. Οι οπαδοί του Ηρακλή είναι εναρχικό κομμουνιστές. Μια χαρά είναι, ρε. Άκου, ό,τι πάλι. Γιατί εγώ είπα ότι. Μια χαρά ήταν. Ρε, εσύ φίλε, και θα είναι. Επόμενη γραμμή. Ξέρεις, καμιά φορά βλέπεις ένα ζευγάρι, μιλάει ο άντρας, δεν καταλαβαίνει η γυναίκα. Αν δεν ήμουν εδώ, δεν το πίστευα ότι βγήκε Ολυμπιακός από το Λίντς της Αυστρίας, όχι Λίντς της Αγγλίας, του Γιόρκ, από το Λίντς της Αυστρίας και μιλούσε για Ηρακλή και για Καγιούλη. Τι είναι ο όνοματά σου, μπορεί, φίλε, δεν ακούσε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ο Ηρακλήδης, είναι αριστεροκομμουνιστές. Αναρχικοκομμουνιστές. Οι οργανωμένοι του Ηρακλή. Λέει δεν πειράζει, γιατί εγώ σε είπα ρε, ότι πειράζει. Μ' άκουσες να με νοιάζει εμένα τι είναι ο άλλος. Ό,τι θέλει είναι ο άλλος. Χωρίς παράταξη να πούμε. Κάτοικος γης. Ξύπνα. Κάτοικος γης. Με φέρανε εδώ, με χύσανε, με πετάξανε. Είσαι πολίτης του κόσμου. Είμαι ένας πολίτης του κόσμου. Φλαχαδερό να πούμε τον κεράτα. Με πετάξανε στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο Τσίπρας, όσο καιρό ήταν να πούμε αντιπολίτευση, τα είχε καλά με τη θύρα 10. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις πήρε την εξουσία ο Τσίπρας, έκανε κάτι μάγουλα, να, ο κόλος του έφτασε σαν ένα αεροτομή από Πόρσε Καρέρα, από το ΦΑΗ, να πούμε, και έπιασε εξουσία και έγινε δεξιός, υποδέχτηκε τον, πώς το λένε, τον Μπαράκ Ομπάμα, έγινε, να πούμε, αρχιδεξιός, τα βρήκε με την εκκλησία, πηγαίνει και θα έκανε τους παπάδες, σταμάτα λίγο, ρε. Τότε ο Τσίπρας, να πούμε, στέλνει επί ΣΥΡΙΖΑ, χίλιους μπράβους, να πούμε, στο Καφτατζόγλιο. Του είσαι μπράβο στο Καφτατζόγλιο. Γυμναστική Ακαδημία, μεγάλε. Τι μπερδεύεσαι. Τι έκανε, γυμναστική. Αυτό το, για το μήνυμα το λέω. Ζώνταν από ΕΣΥΑ η Μελή. Κατάλαβε τι λέει. ΕΣΥΑ ρε φίλε με τέτοιο. Με ήρθα. Ένωση συντακτών. Πέρασε γυμναστική Ακαδημία. Φυσικά. Την έβγαλε. Όχι, δεν πήγα. Γιατί δεν πήγε. Δεν ήθελα. Πού, Θεσσαλονίκη τώρα. Κομωτινή, όταν πρώτο έγινε. Δεν πήγε. Δεν ήθελα, ρε φίλε. Το κορμί σου έτσι. Πονομούσα 100.000 τη βδομάδα, τι να πάω τότε να πω. Τώρα θα έπαιρνε σύνταξη από τα. Κάνε με προφήτη να σε κάνω μάγκα. Δύο ώρες την ημέρα. Τότε ήταν 30.000 ο μισθός και εμείς πήραμε 100.000 το μήνα, τη βδομάδα τώρα. Τι ήταν ναρκωτικά που μισθούσε. Όχι, ρε. Ήμουνα. Σε ζούθα θα σε ήμουνα σε λαχαναγορέ ήμουνα τότε στην Αθήνα, στο Ρέντι ήμουνα. Στο Ρέντι. Πώς έγινε ο Ολυμπιακός? Κοντά. Σε πληροφορώ ότι στο Ρέντι τότε η μισή ήταν Ιωνική. Ναι. Και η μισή Ολυμπιακή. Και πολλά μαγαζιά που έχουν. Πάρε με τους τρεις τελευταίους. Έλα, φίλε. Ναι. Επειδή μόνο κράζουμε δημοσιογράφους και έχει δοθεί λάθος εντύπωση, ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στο δημοσιογράφο Άρη Τσιάρα, του Sky και νομίζω και του Γκαζέτα. Τι έκανε? Για το απίστευτο δέστο μίνι ντοκιμαντέρ, διάρκεια περίπου 5 με 7 λεπτά. Το ντέρμπι, το ελκλάσικο τη Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη. Δάκρυσα, μπράβο ρε Αριτσιάρα, σε ευχαριστώ. Ιωνικός προοδευτική. Συγκλονιστικό. Ελκλάσικο. Είναι εντάξει. Για μίνι ντοκιμαντέρ. Τρομερό ντέρμπι είναι, εντάξει. Πραγματικό ποδόσφαιρο όπως το αγαπάμε, κοντά στο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Γνήσιο ατόφιο. Μπράβο ρε Αριτσιάρα. Συγκινητικό. Δείτε, παιδιά, δείτε το. Πες μου πού να πω να το δω. Μπε στο eSport Dog ή γκαζέτα και στα δύο. Θα πω. Λοιπόν, πάμε κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, φίλε. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα, μάλλον. Σου είχα πάρει πριν δύο εβδομάδες. Mm. Είχαμε κάνει μια κουβέντα, αλλά τώρα κλείνει η εκπομπή και θέλω πολύ γρήγορα. Πες τα γρήγορα. Και όταν έκλεισε η εκπομπή, φέρθηκες πολύ να μην πω πώς. Ξαναπες το μου, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, η ερώτηση δική μου είναι εσύ. Σα σου λέω, συγγνώμη. Τι παράπονο έχεις, θα το καταλάβω. Από σένα, ναι. Ναι, τι παράπονο, να λοιπόν, το πω. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Είχα πάρει. Ναι. Και είχα ρωτήσει την άποψή για το Σαββίδη και μετά μιλήσαμε με το παιδί που είναι εκεί, ο ΠΑΟΚ. Και κάναμε μια κουβέντα για τον Βαρδινογιάννη, σωστά, και τον Γιαννακόπουλο. Εγώ που εμπλέκομαι. Θα σου πω που εμπλέκομαι. Ναι, για να καταλάβω, ναι. Ήτανε το παιδί ο ΑΕΚΤΖΙΣ, ήτανε το παιδί που είναι ο ΠΑΟΚΤΖΙΣ, ήταν και άλλος ένας κύριος, δεν θυμάμαι ποιος. Θυμάμαι. Ωραία, λοιπόν. Και με το που κλείνω την εκπομπή, γυρίζεις το παιδί που είναι ο ΑΕΚΤΖΙΣ, καθότανε στα αριστερά σου τότε, και γυρίζεις και του λες, αυτοί ξέρεις γιατί βρίζουν τον Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν τα παίρνουν. Δηλαδή εγώ που βρίζω τον Βαρδινογιάννη και αποφθώνω τον Γιαννακόπουλο δεν τα παίρνω. Όχι, ο Βαρδινογιάννης δεν τάιζε οργανωμένους εκείνο. Πόσο χρόνο είσαι? Συγγνώμη. Πόσο ετών είσαι? Εγώ γεννήθηκα το Γουέμπλεϊ. Γεννήθηκε στο Γουέμπλεϊ. Ο Βαρδινογιάννης δεν πλήρωνε οργανωμένους. Ήταν από τους λίγους μεγαλομετόχους που δεν πλήρωνε οργανωμένους. Έχει ζήσει στην Αθήνα? Γιατί πρέπει να ζήσω στην Αθήνα για να ξέρω ότι δεν σας τάιζε ο Βαρδινογιάννης? Σοβαρά. Για την Παλεφίπ τι έχεις ακούσει, ρε εσύ μεγάλε? Την Παλεφίπ? Ναι. Την ίδρυσε ο ίδιος. Μπράβο. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν ότι αυτός έφτιαξε δικό του σύνδεσμο και δεν ήθελε να πληρώνει τους άλλους. Πολύ ωραία. Ψέματα λέω. Πολύ ωραία. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση, μεγάλε, επειδή τα ξέρεις. Σου λέει να πληρώνω έναν, μη μου ζητάνε άλλοι 200. Περίμενε, γιατί εσύ το πας πολύ ωραία, αλλά έχει και παρακάτω. Στάσου, αν οτιδήποτε λέω λάθος, θα με κόβεις. Μέχρι στιγμής το πας καλά, αλλά ξεχνάς και την άλλη όψη του νομίσματος. Να ακούσω. Το τελικό του 88 με το Φούνες, τότε που είχε πάει τα ο Κοντάς και τους είχε πιάσει. Το χέρι μας, το Σαρκάνι. Όχι, με το Σαρκάνι που έκανε τη δήλωση ότι... Το 4-0. Τι με πιάσε. Όχι, το 4-0 ήταν με το Δημόπουλο. Το 2-2 λέει, το 2-2, το 2-2. Με τον Κοσκοτά, τον Τίμιο, το μεγάλο παλικάρι, λοιπόν. Που έδωσε το τρόπιο στο Σαραβάκο Κοσκοτάς. Τέτοιους έχουν πολλούς αυτοί. Πήγε ο Σαρκάνι. Πήγε ο Παπακούλα στην μπάλα με τα χέρια και είπε άκουσα τη σφυρίχτρα και λοιπά. Λοιπόν, τότε φίλε μου, εγώ πλήρωσα ένα εισιτήριο ή 600 ή 800 δραχμές στην Παλεφή, 5.000 δραχμές. Καπέλο! Τη συνδρομή όλη τη προηγούμενη σεζόν. Καπέλο! Σωστά, πρόσεξε. Τη συνδρομή που δεν ήμουν μέλος όλη την προηγούμενη σεζόν. Για να πάω στο τελικό. Για να πάω στο τελικό. Αυτό εσύ κύριε αντικειμενική δημοσιογράφε, πώς λέγεται? Θα σου πω αμέσως. Αυτό είναι αυτό το ίδιο πράγμα που κάνουν οι δικοί μας οι δεσμίτες όταν πάει τελικό μια δικιά μας ομάδα. Είναι ληστεία. Αλλά ο Βαρδινογιάννης έφτιαξε ένα σύνδεσμο, τον είχε δικό του, για να μην πληρώνει τους άλλους. Δεν τάιζε. Αν είπα κάτι λάθος. Όχι, τάιζε. Τάιζε αυτούς. Οργανωμένοι του Παναθηναϊκού, επειδή τα της Αθήνας τα γνωρίζω καλά, μια εποχή πάρα πολύ μεγάλη. Τους έδωσε και στη φυλακή. Κυρίως 90 με 95-96, κάνω λάθος, φίλε. Πριν αναλάβει ο Τζίτη. Δεν ακούω καθαρά, παιδιά, δεν ακούγεται καθαρά. Λέει οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού, ναι, περίπου μια δεκαετία περίπου, τέλη 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, πέρασαν πάρα πολλά από τον Βαρδινογιάννη, το καπετάνιο μιλάω. Όχι... Φίλε μου, να σε διακόψω. Όχι μετά εποχή Τζίγκερ. Να σε διακόψω. Ναι. Το 81 είχε κλούβες έξω από τη θύρα 13 στην οδό Παναθηναϊκού και ήταν γεμάτη ασφαλίτες η 13. Βέβαια, όπως ήταν τώρα ασφαλίτες στη θύρα 10. Ναι, το ξέρω. Α, μπράβο! Ναι! Τώρα πάλι τα τελευταία 10 χρόνια σας πληρωθήκατε. Όταν το 90... Γιατί μόλις κλείνω το τηλέφωνο λες, αυτοί δεν τα παίρνανε. Μα δεν τα... Ρε φίλε, δεν τάιζε. Δεν τάιζε. Και τον βρίζανε πολύ, γιατί τάιζε όπως λες την Παλαιφή. Όχι φίλε μου, κάνεις λάθος. Το Βαρδινογιάννη τον αποθεώναμε μέχρι που έδιωξε τον Γμοχ, μέχρι που έφερε τον Πιέτρ Πάκερτ, μέχρι που άρχισε και έκανε τα λοιπά τσαλιμάκια. Δεν τα ξέρεις καλά, αλλά να μην κρατάω την εκπομπή. Εγώ πάντως το 90, που είχα πάει σε ένα Παναθηναϊκός δόξα 1-0. Και εγώ ήμουν μέσα εκεί. 1-0 με κεφαλιά ενός στόπερ. Ποιος ήταν για ο στόπερ, ένας ψηλός του Παναθηναϊκού? Όχι, το 90. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήμουνα στα επίσημα και φωνάζαν κάτι οπαδοί ενάντια του Βαρδινογιάννη. Έστειλε η δημιουργία ΜΑΤ και μπράβο και του άφησε στο ξύλο. Και ρωτάω γιατί είναι παιδιά και μου είπαν αυτά τα πράγματα από τότε. Όπα! Έχει στείλει και δημιουργία που του έχει περικυκλώσει δημιουργία. Ναι, ρε φίλε. Το καταλαβαίνει τι λέει. Το είδα, ρε φίλε. Μα εγώ δεν κάνω τη Βαρδινογιάννη αβάντα. Για ποιο λόγο να το κάνω? Ναι, φίλε, αλλά εγώ περνάω στην εκπομπή σου και με το που κλείνω με αυτά που λέω τα επιχειρήματά μου λε. Με ακυρώνεις και γυρίζεις και λες ότι εγώ και καλά δεν τα έπαιρνα. Την ώρα που αφουθώνω το Γιαννακόπουλο. Αυτό είναι το φάουλ, ρε φίλε. Το ανερό, κλείσε.
Το ανερό, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Γιατί για την Παλαιφή πω ότι αυτά είναι αλήθεια. Πρώτο-τελευταίο, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Με τη φωνή τη μεταλλική. Κωστή, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε φίλε. Ναι. Με 4 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ τι σεντερφόρ έπαιρνε? Γιατί ξέρει από μπάλα. Με 4 εκατομμύρια τι σεντερφόρ έπαιρνε? Ναι, θα σου εάν δεν πιάνανε κορόιδο το Σαββίδι, αυτό το σεντερφόρ τη Λίβερπουλ που έβαλε τον γκολ εχθέ το 1-0, το 2-0. Πώς το λέγανε, ένα δεν μου λέτε ρε παιδιά, συγγνώμη, σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Ένα τέτοιο επίπεδο center forward. Δεν έχετε κόσμο. Ρε φίλε, συγγνώμη, σε κάνω μια ερώτηση. Όχι, αν έρθει η Ελλάδα τέτοιο, μόνο Ολυμπιακό. Τέτοιο στυλ. Και πάλι άλλο το άλλο. Μπράβο. Ένα στυλ δηλαδή. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Στάσου λίγο. Ένα στυλ. Λίγο να ρωτήσω να πω κάτι το κοστίζει. Ένα στυλ center forward. Όπου όταν α πούμε κλείνεται η Πλατανιά, ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος και είναι 0-0, να μπορεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, τον γκολ που έβαλε την προηγούμενη Κυριακή ο Ριγέ με τη Λίβερπουλ, ναι, να το κάνει ο ανάλογος φορ του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπράβο, με ατομική ενέργεια να βγει από την περιοχή, να παίξει το 1-2, να τριπλάρει, να σουτάρει. Ένα τέτοιο σέντερ. Δεν μου λες, σας κάνω μια ερώτηση. Άκου λίγο τώρα, και τι είπα 4 εκατομμύρια, γιατί δύο είναι του Τζαβέλα τώρα. Και δύο παίρνει ο Κλάος, 3-7-2, με 700.000 παίρνει το χρόνο, 3-7-2, είναι 4 εκατομμύρια. Ναι. Ο Ρώσος που το λες κορόιδο, τελικά δεν πρέπει να είναι κορόιδο. Ή μπουμπούνας είναι, ή ύποπτος είναι ο Ρώσος τελικά. Ένα από τα δύο γίνεται. Ή μπουμπούνας. Δεν μπορεί εγώ να είμαι αφεντικό. Κοντό μπουμπούνα εγώ δεν έχω δει. Δεν μου λες. Κοντό μπουμπούνα δεν έχω δει. Μια ερώτηση μπορεί να σε κάνω. Και μπορεί να είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο Σαββίδης. Ούτε κοντό ποδοσφαιριστή αργό, μόνο να κλείσει και φέρει έναν τον Πολωνό. Στην μπάλα. Ζόλτ, κάπως έτσι. Στην μπάλα, ο Σαββίδης και ο γιος του και όλοι στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, στις διαπροσωπικές τους δραστηριότητες μπορεί να είναι άριστοι και είναι. Και είναι και πολύ καλοί κύριοι στο να πληρώνουν. Δεν μου λες, ρε φίλε. Κάτσε λίγο. Ναι. Στην ώρα τους. Ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το είχε ποτέ. Αλλά εδώ μιλάμε ότι εσύ, σαν ΠΑΟΞής ας πούμε, όταν έχεις το Σαββίδι, δεν έχεις το Ζαγοράκι και εμένα, δεν έχεις το Βρίζα, σου φέρνει Βαρέλα center back, καμία εξάρι. Σήμερα ο Χαρίσης, άμα το πιάσεις τώρα και βλέπεις την εκπομπή, θα πει εγώ γιατί δεν έπαιξα. Τον έβαλε προχθές, τον είδαμε και τον Χαρίση. Γιατί δεν έβαλε στο 0-0 μαζί με τον Τζαρβά Κάμπος και τον Ροντρίγκες. Κατάλαβες. Δεν μου λες, φίλε, μισό λεπτά σε πάρω λίγο εγώ τώρα να μιλήσουμε. Για τον Πιστακίδη, άκου μια κριτική για τον Ήβιτρε. Ναι. Είναι 0-0. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Έχει δύο γρήγορους και δύο αργούς στο κέντρο. Η αργή είναι ο Κουλούρης με τη φτέρνα την πλατιά, σαν τη συγχωρημένη γιαγιά μου 80 χρονών που είχε πλατυποδία. Και ο άλλος, να πούμε. Γελάει. Ο Κουλούρης και ο Σακόφ. Ο Σακόφ, άλλη πλατυπόδα εκείνο. Πρόσεχε. Δύο πλατυπόδιδες. Θέλω να βάλω το Μιστακίδη, βάλτε το στο 55. Καλική εκδοχή του Σάμπο. Στο 55, πέτα το Σάκοφ έξω. Βάλτε το Μιστακίδη αριστερά, παίρνει τον Ροντρίγκες σε center forward. Βγάλε και τον άλλο τον Κουλούρη. Βάλτε το Χαρίση και παίξε με 4 γρήγορα. Βάλτε τον Κουλούρη, πέτα το Χαρίση center forward. Κάντε τα μπουρδέλο εκεί μέσα. Βάλτε τον Ροντρίγκες. Πού να καταλάβει αυτό τώρα. Γαλλικά στο Λισέ τώρα είναι αυτό. Άλλο σε λέω, βρε. Ροντρίγκες center forward. Ναι. Μιστακίδη μια πλευρά, Τιάμ την άλλη, ναι, και Χαρίση Τιάμ την άλλη και να πάει μπάλα στα περιστέρια. Άκου τώρα να σου πω. Πότε έφαγες τελευταία φορά στην Τούμπα? Ρε εσύ φίλε, άκου φίλε ένα λεπτό. Ο Ήβιτς είναι κάλος. Κάλος. Μεγάλος. Κάλος. Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, φίλος. Τζόρνταν, πότε έφαγες τελευταία φορά τέτοια? Από την ΑΕΚ, 04. Μπράβο, πριν πόσα χρόνια? Λοιπόν, με τον Σάντος τότε, την πρώτη χρονιά. Πριν 10 χρόνια. Όχι, όχι, την πρώτη χρονιά του Σάντος, ναι. Μπράβο. Έλα να σου πω τώρα, έλα να σου πω λίγο. Τότε, κάτσε να μιλήσω, ρε Τερμπισέ. Εγώ και θα μου πει, ρε φίλε. Δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε ομάδα, δεν είχαμε παίχτες, δεν είχαμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τώρα τα έχουμε όλα στην εντέλεια. Μισό λεπτό, τώρα έχεις λεφτά. Μισό λεπτό, ρε. Τέσσερα από το Ατρόμητο και δεν κουνιέται φίλο. Δεν μιλάει ένα για τον αυτοματισμένο μάγο που έχει στον πάγκο. Αυτό σου λέει. Κανένα όλη την εβδομάδα. Έλα σου πει τώρα να μάθει δύο πράγματα τώρα. Γιατί στι παπαριέ πρώτοι μα όλοι. Άκου τώρα. Κρικαδόρι, του κρικαδόρι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έχει λεφτά τώρα, έλα εδώ, εδώ. Θέλω εσύ. Όχι, εγώ θα ακούσει, θα σου πω εγώ τώρα. Τι είναι όλο σήμερα, μισό λεπτό, περίμενε. Πριν δύο χρόνια σε πήρα στην ίδια εκπομπή όταν αυτό το έκτρωμα ο Τζαβέλα φόρεσε πρώτη φορά το περιβραχιόνιο και σου είπα αυτό είναι τροπή για τον ΠΑΟΚ και μου είπε να σέβεσαι τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχει βγάλει μια γλώσσα για τον Τζαβέλα επειδή βγήκε ο Σέρβο και μα τα είπε.
περίμενε στο σερβό και μιλάς όλη την ημέρα σήμερα για κλικαδόρους. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι της κλικαδόρου? Για μένα μιλάς, ρε μεγάλε. Ναι. Για μένα μιλάς τώρα. Για μένα μιλάς τώρα. Εννοείται και όταν το στηρίξει η ομάδα, για να μην τα κάνουμε ανωκάτω εκεί την ημέρα, εκεί το διάστημα του τάπαγου στο ραδιόφωνο τότε. Λέω στο Καρασκάκι πάει να πούμε, άσε από εβδομάδα να τον κράξουμε. Πρέπει να νικήσει ο ΠΑΟΚ τότε με τον Άγγελο. Μετά τι έγινε. Ναι. Λοιπόν, άκουμε τώρα λίγο. Και όταν έτρεχε στην Τρίπολη. Άκουμε τώρα λίγο, τώρα μας πήρε. Σαν την ώρα Βαλσάμι. Μισό λεπτό τώρα, άσε με. Το πεθαίνω κάνε ξημέρωμα. Μη με διακόπτεις τώρα, περίμενε. Δεν σ' άκουσα να φωνάζει. Λοιπόν, δεν μου λες. Έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος. Απλά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λεφτά, ο πρόεδρος του έχει λεφτά. Μπερδεύεσαι, πάμε στο επόμενο. Τώρα μιλάς. Τι θα πει ο πρόεδρος του? Καλά, τι, μισό λεπτό. Όταν μπορώ και σπαταλάω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε μπερδευτεί. Έχετε μπερδευτεί τώρα. Μισό λεπτό. Ναι, ο πρόεδρος έχει λεφτά. Έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος έχει λεφτά. Τι λάθος ακούσατε δηλαδή. Ο πρόεδρος έχει λεφτά. Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος έχει λεφτά. Ναι, άμα σηκωθεί και φύγει τώρα έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ναι, που τα ξέρετε όλα. Ο ΠΑΟΚ με το ζαγοράκι 25.000 κόσμο. Ναι. Διαρκεία. Ναι. Πιο πολλά. Και όταν έφυγε, έφυγε χρεωμένος με πόρισμα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Κατσαρίστε για αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Οπότε λοιπόν ο πρόεδρος έχει λεφτά, δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Ταχυδακτηλουργίες. Άσε δεν είναι τώρα, είχε ομάδα ή ταχυδακτηλουργίες. Αποφάσισε τι θες να πεις. Είπε κάτι Αναστασιάδη. Εσύ πες μου τώρα. Είπε κάτι Αναστασιάδη. Λοιπόν, άκου μεγάλε. Αναστασιάδη είπε. Ένα τίμιο βλάκα σαν κι αυτόν ναι. Να πάρω από τη λαχαναγορά να κάνει σωστή διαχείριση. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα. Λοιπόν, και δεν χρωστάει και πάμε στην επόμενη, στο επόμενο που δεν έχει. Έτσι με το σακόφ, δεν μου λε. Τα γάρι. Δεν μου λε. Πήρε την μπάλα ο Κουλούρη σήμερα και δεν την έβαλε μέσα. Γιατί ποτέ δεν την πήρε ο Πήρε την μπάλα ο Αθανασιάδης πέρα από εκείνα τα παιχνίδια με τον Άγιαξ και δεν την έβαλε μέσα. Με τη φτέρνα πλατάκι. Μήπως θέλεις κανένα επιθετικό χαφ και δεν θέλεις κανένα φορ? Ρωτάω εγώ. Πες μου που φταίει ο φορ, ρε φίλε. Πότε πήρε μπάλα και δεν την έβαλε? Δεν έχεις φορ πέρα από το τελείωμα. Δεν έχω φορ, ξέρεις πότε θα μου το πεις? Όταν πάρει 5 φορές την μπάλα ο φορ και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Είδατε κανένα φορ να παίρνει μπάλα? Πάρε βάλε. Κάτσε ρε φίλε, υπάρχει επιθετικό χάφ. Το φορ ποιος δεν το βάλε? Ο Μπέρκ είναι πάρε βάλε. Όχι, ο Μπέρκ τον έβγαλε δυο μπαλιές σήμερα. Σήμερα δεν είναι ο Μπέρκ, δεν έπαιξε. Και δεν έκανε τίποτα. Δεν είναι ο Μπέρκ. Πήρε δυο μπαλιές και δεν έκανε. Το στυλ θέλω να σου πω. Ρε φίλε, πήρε παλιά ο φορ. Όχι πάρε βάλε. Την κάθετη ποιος θα την βγάλει ρε φίλε? Μανάβη να βάλεις μια σειρά. Γιατί δεν είναι αυτόν τη σειρά. Ρε μεγάλε, συγγνώμη λίγο. Μάθατε τώρα, βάλατε μια καραμέλα. Βάλατε μια καραμέλα στο στόμα τώρα και δεν έχει φορ, δεν έχει φορ. Το λέει ο ένας, το πήρε ο άλλος, το λέει και ο άλλος, το λέει και ο άλλος. Πήρε μπάλα το φορ και δεν την έβαλε μέσα. Δεν έχεις ούτε ομάδα. Έφυγες για γαρά. Για γαρά πάμε στο τελευταίο. Άσε τώρα ρε. Πόρτα σαν να ακούω τώρα τέτοια να πούμε. Αφήστε τώρα ρε. Μάθατε όλη μπάλα τώρα. Πήρε την μπάλα το φορ και δεν την έβαλε μέσα. Ακούω, ξέρεις σημαίνει φορ. Εγώ να μου πεις τι. Συμμετοχικό. Λιμπερόπουλος. Ναι. Συμμετοχικό φορ, ξέρεις σημαίνει. Πώς δεν ξέρω. Μπέρκ. Ναι. Συμμετοχικό Μήτρογλου. Πήρε δύο φορές παλιά σήμερα. Τέτοιο φορ. Ποιος τον βγάζει την παλιά όμως το φορ? Αυτό δεν απάντησε αυτό. Ρε αδερφέ, μισό λεπτό τώρα. Κάποιος πρέπει να τον βγάλει παλιά το φορ. Να γυρίσει να πάρει την μπάλα μόνος του. Δεν θέλει. Δεν θέλει φορ 10 τετραγωνικών. Είναι χαρακτηριστικά με τον Κλάους αυτός. Ποιος? Και ο Κλάους παίρνει μπάλα. Από ρε, φίλε. Την ίδια εργοστασιακή πατέντα είναι. Τελευταία. Άντε πάλι τώρα. Ρε εσύ. Έρχεται ο Ιντέγε στον ΠΑΟΚ, θα βάλει γκολ νομίζετε? Έχει περισσότερα τετραγωνικά ο μέτρα. Ο Ιντέγε βγαίνει, παίρνει μπάλα ο ίδιος. Παίρνει έξω την μπάλα. Δημιουργεί για τον εαυτό του. Πάει πλάγια, παίρνει το στόπ. Ο Ιντέγε δημιουργεί για τον εαυτό του. Βέβαια. Καλημέρα. Στην Κροατία πέρσι την παίρνει την μπάλα, ρε φίλε, πάνω στο άμα δεν είχε φορτούνι ο Ιντέγε από πίσω, πόσα γκολ έβαλε ο Ιντέγε? Δείτε τα γκολ του Ιντέγε. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Δεν θα συμφωνήσουμε. Φυσικά δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν πειράζει. Εγώ νομίζω ο ΠΑΟΚ θέλει ένα επιτελικό γκάφ να βγάζει μπαλιέ. Έλα, φίλε. Μπορεί να χρειάζεται και φόρο, αλλά δεν βλέπουμε το φόρο. Επιτελικό, αν θέλει, πάρε το φραγκούλι στρατικό. Ναι, ναι. Συν την Αγία, την Χολή, την Ειρήνα. Τελευταίο για σήμερα, ναι. Πώς γίνεται μια φορά και πρώτη να συμφωνήσω με τον Καράβλα? Δεν ζόταν, δεν πα και εσύ ο Σέρβο να κάνετε καμιά αρπαχτή πουθενά. Εγώ και ο Σέρβος δεν είναι τραχανοπλαγιάνα. Πάω εγώ και ο Σέρβος δεν κάνουμε αρπαχτή. Ξέρε που με έβγαλε προπονηταρά το Σέρβο. Εννοείται ρε φίλε, ο καλύτερος από αυτούς που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εσύ, μέχρι τώρα συμφωνούσα μαζί σου και εσύ. Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε. Το ταγάρι αυτό. Στηρίξω το ταγάρι.
προπονητικά. Ο σεντερφόρ που έχεις, δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ να ντραμπώ, εσύ δεν τρέπεσαι, ρε. Αυτό σε έβγαλε πρώτο στα πλεόβρα. Αριστερούς μπάκες και τους έβγαλε ο Πορτοκολάς. Λέει, σε αποστομώνει, άκου πως σε αποστόμωσε. Άκου πως σε αποστόμωσε. Τον έβγαλε πρώτο στα πλεόβρα. Δεν είναι έτσι. Αποστομωτικό. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, με τρελάνετε. Στη Φιωρεντίνα ποιος πήρε την νίκη? Άκου, άκου λίγο, άκου και εσύ, ποιος πήρε την νίκη στη Φιωρεντίνα? Ο Μπουκ. Νίκη στη Φιωρεντίνα, που η Φιωρεντίνα κεγότανε. Το ήθελα να το μάθω οπωσδήποτε. Κόλασε την νίκη. Και εδώ χωλή, δεν κεγότανε. Δεν κεγότανε. Ανέβηκε με Κάλινιτς, με Βαρέχο. Το ήθελε, χτυπούσε, κλωτσούσε. Αν το αμφισβητείς. 50.000 κόσμο, κόλασε. Λε ρε μεγάλε. Κάνει κοντινά στην κερκίδα κάτι κυρίες με μόνο αδιάβροχα. Ναι ρε φίλε. Άκου χωλή ρε φίλε. Απίστευτη χωλή του. Απίστευτη. Μεταλλική χωλή. Δεν το ήθελε η Φιωρεντίνα. Το ήθελε και εγώ. Δεν το ήθελε. Τα δοκάρια δηλαδή δεν ήθελε να τα βαρέσει. Ισπανός, έπεσε. Τρία δοκάρια είχε, δεν ήθελε να τα βαρέσει. Θα αφήσει να μιλήσει ο Τζόνταν. Τζόνταν, είσαι ασεβής σαν παοξής. Καλά, παοξής είναι. Εσείς είστε ευσεβίδες. Είναι άνθρωπος. Ευσεβίδες. Ρε Τζόνταν, θα μας αφήσει να μιλήσουμε. Άσε να μιλήσετε, Τζόνταν, άνθρωπος. Θα πήγανε σημείωση ο Ζαβέλας και στα 30 δευτερόλεπτα έφαγε τον κόλο πάω. Εσύ αμφισβητείς ότι ο Τζαβέλας, δηλαδή πριν δύο χρόνια συμφωνούσες ότι ήταν στην κλίκα, τώρα δεν συμφωνείς? Ο Κολοτούμπας το είπε τώρα, την άλλη μέρα βγήκε και είπε για άλλους. Κανένας Κολοτούμπας, δες στο Γενάρη ποιοι θα φύγουνε. Φίλε, αυτό το έργο, αυτό το έργο το είδαμε και με τον Στέφαν. Δες στο Γενάρη ποιοι θα φύγουνε. Αυτό το έργο το είδαμε και με τον Στέφαν. Θεός χωρέστη. Επειδή ήταν από την Πάτρα, κόλληδο, βγάλαμε πουλημένο. Κι αν τα χάρα που να με δω. Μα εσύ είπες ότι τρύπησε τον Άγγελο μόνος του. Μην αναιρείς αυτά που είπες τώρα. Κολοτούμπα, εσύ δεν το μου το έλεγες τότε. Τρύπησε τον Άγγελο Τζαβέλα. Εγώ είπα ότι ο Τζαβέλας τρύπησε τον Άγγελο. Λοιπόν, γιατί να μην τρύπησε και τον Ήβιτς? Τον Ήβιτς δεν τον τρύπησε. Τον τρύπησε μια χαρά. Στηρίξε τον Τζαβέλα σας. Δεν πειράζει. Εσύ το κάνατε συμβόλαιο, κύριε μου. Καλά, κάναμε λάθος ρε φίλε. Αναγνωρίζουμε τα λάθη. Δεν κατάλαβα. Θα το φάμε στη μάπα, δεν κατάλαβα. Βάλε το τραγούδι. Να πας και στη μάπα. Έκανα λάθος, έπεσα έξω. Όπως είπε και ο άλλος, με τον Άρη να παίζει. Άντε ρε Τζόρνταν, μέχρι τώρα σε πίστευα, αλλά τώρα μην με πιστεύεις, πίστευε τους άλλους. Τον Ασλαμά πίστευε, να συμφωνείς. Με μένα μην με πιστεύεις. Δεν με ενδιαφέρει άμα με πιστεύεις. Εγώ λέω τη δική μου άποψη, φίλε. Να πιστεύεις και τον Ραπτόπουλο που έβαψε τα νύχια του σκύλου κόκκινα σήμερα. Έτσι με πληροφορήσαν. Τον έβαψε κόκκινα, δεν είναι. Τον έκανε Ολυμπιακό το σκύλο, δεν είναι. Έβαψε το σκύλο κόκκινα τα αυτά. Ναι. Πάντως το Κακάτσι δεν τον έκανα στην πολυκατοικία. Ο Ραπτόπουλος έκανε το σκύλο του Ολυμπιακού. Έβαψε τα νύχια του κόκκινα. Ναι. Τα νύχια του γάτου τα έβαψε κόκκινα. Τον είδα έξω και μου τα πάνε. Αυτό τώρα τι είναι, ξυπνάδα ή κουτουλάδα? Εσύ σκύλο, ρε, ήταν, ωραίος παίκτης. Ποιος? Το Ρακάκης, ωραίος, τον πήγε να πωλήσαμε. Ναι, πολύ καλό παίκτης. Ποιος? Θα ρίξει κάτι ήμουν σε αλέφαντος, σε ατρόμου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι... Κούλια καλά να πάθεις. Οι φιλίες... Πήρες έναν δημοσιοσχετή στα πέρσι που τον έκραζες. Ναι, ένα δημοσιοσχετή. Και, ναι, αμφιβάλλεις. Που έχει κάποια φερέφωνα εδώ στην πόλη και τον κάνουν αβάντα. Και τα γνωρίζει και εσύ. Do you doubt it? Έχει κάποια φερέφωνα επειδή βλέπουν κιόλας και το κάνουν αβάντα. Να τα πω και αυτά για να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Άμα ξέρω να σβούν τα φερέφωνα σε μένα, εγώ ξέρω. Απλά, Τζορδάν, δεν χρειάζεται. Όλοι οι προπονητέ στον χώρο αυτό. Όλοι έχουν το παράδειγμα. Λοιπόν. Άσε να μην ανοίξει. Και εσύ για κάποιου κάνει. Όχι, δεν κάνω, φίλε. Λοιπόν, αυτά τα φερέφωνα κάποτε με πλευρίσαν και εμένα για να κάνω αβάντες. Κατάλαβες. Αλλά εγώ αβάντες δεν έκανα. Τελειωμένα αυτά. Τώρα λοιπόν, Κούγια, φάτα στη μάπα σου, διότι έδιωξες τον καλύτερο Έλληνα τεχνικό και πήρες αυτό που έκραζες πέρσι. Καλά, εδώ δεν είσαι το καλύτερο παράδειγμα. Εδώ είπε ότι σας τρυπήσανε η ομάδα και το διώξατε. Ναι. Στον Κούγια που δεν είναι ναι. Στον Κούγια που έριξε τα σκαμπίλια στο τεκρά, εσείς κάνατε φλόκο. Δεν μίλησε κανένας. Του μπεγγίσκανατε όλοι σας. Όλοι. Δεν πρέπει να στηρίξει και ο Ψαπ. Ο Ψαπ, αυτός ο Ψαπ, ο οποίος όποτε θέλει και όποτε τον λένε, κάνουν ανακοινώσεις. Τώρα που ο Ψαπ τώρα κάνει μούγκα. Τώρα που κάνει. Τώρα όρμηξε και αυτός στηρίζει τον Τζαβέλα. Μέχρι τώρα κράζανε τον Τζαβέλα. Κρίμα, δεν είναι. Όταν έριχνε σκαμπίλια ο Κούγια στον Τεγκρά, πού ήταν ο Ψαπ? Κάτι ρωτάει το μήνυμα. Όταν πήγε ο Μανιάτη στην ΚΑΠΑ 20, πού ήταν ο Ψαπ, γιατί την πνίγει?
Ρωτάω εγώ. Ο Τζιόλι σέντερ μπακ σε εξάθεια. Από ό,τι θυμάμαι, 4-2 χάσατε. Ο Άγγελος εδώ. Τι να κάνει, τον Τζιόλι δεν είχε άλλο στόπερ εκεί πέρα. Αναγκαστικά τον έκαψε και του Κυλιακού. Εκεί πέρα φταίει ο Άγγελος. Αυτό είναι αλήθεια που ναι. Ακούστηκε. Ποιο? Ότι με τον Τζιόλι. Ναι. Το μου το είπε. Τώρα έχω και το κινητό. Άμα ξέρω να σου πω. Okay. Ναι. Επειδή στην K20 δεν χωράνε πλέον άλλοι. Ναι, πάρει, δύο μάγκες δεν χωράνε εκεί, είναι Τζαβέλα στην Καρσία. Ένα θέλει. Μακεδονία Παλάς, επειδή ξέρετε ξενοδοχεία, είναι αλήθεια. Κοίταξε, η αντιπάθειά σου για τον Τζιόλι είναι δεδομένη. Δικαιώνεται. Ο Τζιόλις, σου τι δικαιώνεται? Ότι διώξαν τον Τζιόλι και πήραν χειρότερο. Ποιο να? Τον Κανία. Ο Κανία είχε γυρίσει τον Τζιόλι. Δηλαδή είναι το ίδιο αργό σαν τον Τζιόλι. Όχι, το ίδιο κακό. Καθίστε καλά, ρε παιδιά τώρα. Πιο κακό είναι ο. Καθίστε καλά τώρα. Καθίστε καλά τώρα. Δηλαδή τώρα. Χαμηλά είναι. Εσείς με κάνατε καλύτερο τον. Κάτσε από τον Τζίμιρο, α πούμε. Κατάλαβε. Όχι, όχι, όχι. Καθίστε καλά τώρα, ξέρω εγώ. Τον κάτσε από τον Τζίμιρο, το όχι. Εννοείται. Τον Κανία άμα... δεν τον κάναμε. Ναι. Απλά κάνε τσουβαλιά στη συμβόλαια όσο. Τέλο! Την άλλη Κυριακή και με πολύ βίντεο. Αύριο 10 το πρωί στο Θα δείξουμε τι είπαμε για τον Τζαβέλα. Δεν ξέρω στο live, πε. Αύριο 11 με 2 στον Αρένα, εγώ ξέρετε. 29 Δεκεμβρίου. Θα πάμε. Stand-up comedy στην ουσία, Λαϊκό Δικαστήριο, Ραπτόπουλο Ασλαμά στο κλαμπ του Μήλου, εδώ στην γειτονιά μα. Απαγορεύονται. Μυστική αστυνομική, νηστική αστυνομική. Μυστική και νηστική. Απαγορεύονται κάμερες τηλεοπτικές, ραδιοφωνική παραγωγή και αθλητική δημοσιογράφη. Μισό λεπτό. Ναι. Και εμείς τα λέμε αύριο το βράδυ 11 με 2 στον Arena FM. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, φάτε εσείς.